Ελλάδα. Είναι ένας σύλλογος ο οποίος είναι δημιουργημένος εδώ και ένα χρόνο. Είναι καινούριος σύλλογος. Κάνει μια προσπάθεια σε πολύ δύσκολους καιρούς, θα το ξέρετε όλοι σας, σε μια προσπάθεια να συντονίσει εργαζόμενους οι οποίοι δουλεύουν σαν ενοικιαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα. Αυτό ήταν μια πετυχημένη μας προσπάθεια, μέσα από πολλές δυσκολίες και πολλά βήματα που κάναμε. Επειδή τίποτα όμως δεν είναι όπως ήταν παλιά, τίποτα δεν θα μείνει έτσι από ό,τι φαίνεται όπως το ξέραμε, λέμε να αλλάξουμε λιγάκι τον τρόπο με τον οποίο απευθυνόμαστε στους συναδέλφους, διαμορφώνουμε συλλογικότητες, βγάζουμε συμπεράσματα και δρούμε. Σε αυτό το πλαίσιο θέλαμε να κάνουμε μια εκδήλωση όπου οι εργαζόμενοι της Εθνικής και εργαζόμενοι ενοικιαζόμενοι στον Όμιλο θα μπορούν να βρεθούν μαζί και να ανταλλάξουν απόψεις, να συζητήσουν για τα κοινά τους προβλήματα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν έχουμε καλέσει τον καθηγητή τον Γιάννη Παρουφάκη, που είναι διευθυντής στο Τμήμα Πολιτικής Οικονομίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το θέμα σήμερα είναι η οικονομική κρίση και ο ρόλος των τραπεζών. Νομίζω ότι μας αφορά όλους και νομίζω ότι είναι καλό πέρα από τα συνδικαλιστικά, πέρα δηλαδή από τα πολύ άμεσα, τα οποία και αυτά δεν έχουν πολύ μεγάλο περιεχόμενο όταν τα σκιάζει αυτή η κρίση. Χρειάζεται να έχουμε τη μεγάλη εικόνα και νομίζω ότι σε αυτό θα μας βοηθήσει η σημερινή συζήτηση. Εγώ από την πλευρά μου ένα πράγμα θέλω να βάλω. Σήμερα, δεν ξέρω αν διαβάζετε στα blogs, η Ελλάδα έχει ένα καινούριο ρεκόρ. Η ανεργία ανέβηκε στο 16,2%. Πάνω από 800.000 άνεργοι στην Ελλάδα, επίσημα άνεργοι. Αυτό σημαίνει ότι η κρίση προχωράει, παθαίνει, δημιουργεί στρατιές ανέργων ήδη και δεν φαίνεται πουθενά ότι μπορεί να λυθεί το πρόβλημα τουλάχιστον με τα μέτρα που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Και σίγουρα δεν είναι η απολύσεις η λύση. Σε αυτή τη λογική νομίζω ότι πρέπει να σκουμπωθούν οι συνδικαλιστικές ηγεσίες, οι γραφειοκρατίες. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και ή θα το δουν αυτό ή θα διαλυθούν, θα εξαφανιστούν. Ένα παράδειγμα, αύριο υπάρχει 24ωρη απεργία της ΟΤΕ, των ΔΕΚΟ και του Δημοσίου. Εμείς δεν μπορούμε να απεργήσουμε αύριο, παρόλο που δουλεύουμε στον ίδιο χώρο και ασυνείδητα είμαστε, χωρίς να το θέλουμε, δηλαδή είμαστε απροσπάσεις σε αυτή τη διαδικασία των συναδέλφων που κάνουν αυτόν τον αγώνα αύριο. Εμείς θέλουμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε τα κοινά μας προβλήματα. Νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος, αυτή είναι η λύση και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ο λόγος στον ομιλητή μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Είναι λίγο περίεργες οι εποχές. Θυμάμαι πριν από καμιά δεκαετία χρόνια μιλούσα λίγο πριν πεθάνει με τον γνωστό παλιό Αμερικανό αριστερό οικονομολόγο, τον Πολ Σουίζη, αν τον έχετε ακουστά, ο οποίος μου είχε πει ότι του είχε κάνει φοβερή εντύπωση τη δεκαετία του 60, όταν από εκεί που είχε συνηθίσει στο αμφιθέατρο να έχει γύρω στους 20-25 φοιτητές, κάποια στιγμή πήγε στο αμφιθέατρο και είδε χιλιάδες κόσμων να είναι απ' έξω κιόλας, να μην χωράνε μέσα. Και του λέει: συγγνώμη, τι περιμένετε εσείς εδώ? Και του λένε τον κύριο Σουίζη να μας κάνει μάθημα. Είναι δυνατόν, κάτι συμβαίνει εδώ. Μάλλον πρέπει να υπάρχει κάποια σημαντική κρίση για να θέλουν να ακούσουν αυτά που έχω να πω εγώ. Και βέβαια μετά από 7-8 χρόνια, όταν η κρίση άρχισε να υποχωρεί, ο αριθμός των φοιτητών ξαναγύριζε γύρω στους 30-40-50. Ο Γιάννης Τέρπης που είναι εδώ, που είναι ήταν και είναι φοιτητής μας, ξέρει πάρα πολύ καλά. Μέχρι πρόσφατα, αν τραβάγαμε 20 άτομα στο δινέτσο σεμιναρία, στον έκτο όροφο της Ευρυπίδου, ήταν θεωρητό επιτυχία. Αυτό το καιρό δεν σταματά να μιλάμε πια. Οπότε, μάλλον, κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Δεν είναι ότι αυτά που λέω έχουν ξαφνικά πιο πολύ ενδιαφέρον. Έτσι. Και ελπίζω πολύ σύντομα η ζήτηση των υπηρεσιών μου να πέσει στο μηδέν. Για το καλό όλων μας. Γιατί όταν εμείς οι οικονομολόγοι αποκτούμε κοινό, σημαίνει ότι η κοινωνία δεν πάει καλά. Σύγκρουση σε
Όχι, δεν είναι συμβαίνον. Το συμβαίνον μου είναι το ίδιο με το δικό σας, να μην θέλετε να μ' ακούτε. Λοιπόν, έχω μισή ώρα, φαντάζομαι. Έτσι, και καλό είναι να μην με αφήσετε να απολογώ. Έχω τη δυνατότητα να απολογώ. Για να κάνουμε συζήτηση. Πολύ πιο ενδιαφέρον να απαντήσω τα ερωτήματά σας παρά να σας βγάλω ένα έτσι μεγάλο λόγο. Θα προσπαθήσω να σεβαστώ το θέμα της βραδιάς, τραπεζικό σύστημα και κρίση. Αλλά δεν θα μιλήσω για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα τόσο πολύ. Και αυτό γιατί το ξέρετε, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δεν έχει ενδιαφέρον. Είναι ένα πτωχευμένο τραπεζικό σύστημα το οποίο πτώχευσε για πολύ απλούς και πεζούς λόγους. Είναι αλήθεια ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δεν είχε τα ανοίγματα που είχαν τα γερμανικά, τα γαλλικά και βεβαίως η Wall Street στα financial engineering products τα λεγόμενα. Ήταν όμως γεμάτα με δάνεια, με θαλασσοδάνεια, τα οποία με το που έσκασε η κρίση ουσιαστικά κατέρευσαν, παίρνοντας μαζί τους την πραγματική αξία των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών. Το ερώτημα είναι γενικότερο. Ξέρετε, και στην Ευρώπη, αλλά και ιδίως στην Ελλάδα, αυτόν τον καιρό μιλάμε για κρίση χρέους, κρίση χρέους, κρίση χρέους. Εγώ έχω αναγάγει τον εαυτό μου στο γραφικό της παρέας, ο οποίος λέει ότι δεν είναι κρίση χρέους. Ότι είναι κρίση του τραπεζικού συστήματος. Παγκοσμίως. Και ιδίως του ευρωπαϊκού αυτή την εποχή. Ότι είναι μια κρίση που ξεκίνησε στο τραπεζικό σύστημα, μετά μετανάστευσε, βεβαίως, στον τομέα του δημόσιου χρέους και αμέσως μετά ξαναγύρισε στο τραπεζικό σύστημα. Και κάθε φορά που μεταναστεύει, επιταχύνεται, πολλαπλασιάζεται και γίνεται πιο καταστροφική. Αλλά το πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωζώνη, είναι το τραπεζικό της σύστημα. Δεν είναι η Ελλάδα. Τι είναι η Ελλάδα? Ένα τίποτα είναι η Ελλάδα. Ξέρετε, πριν λίγο καιρό βρέθηκα στην Αυστραλία, όπου μου είχαν ζητήσει, μου είχαν προσκαλέσει η αντίστοιχη Ένωση Τραπεζών, όχι το Συνδικάτο, αλλά οι τραπεζίτες, εμένα, τον Έλληνα, που σου μιλούσα για την κρίση. Για την κρίση την παγκόσμια. Και ένιωσα σαν να είμαι ο τρελός του χωριού που τον έχουν προσκαλέσει φιλόσοφοι σε συνέδριό του να του μιλήσει για περί μαθηματικής λογικής. Ήταν λίγο περίεργο το συνέστημα. Και ξεκίνησα λέγοντάς το εξής, ότι εδώ στην Αυστραλία, αν υπήρχε βαθιά κρίση της Βόρειας Τασμανίας, ένα κομμάτι ενός νησιού, θα ήταν θέμα συζήτηση στη Νέα Υόρκη. Ξέρετε, σήμερα πήγε. Σήμερα, χθες, πήγε η κυρία Μέρκελ, πρώτη φορά μετά την εκλογή του Ομπάμα στην Ουάσιγκτον. Δεν είχε ξαναπάει. Νέο εκλογή πρόεδρο. Και είναι τώρα μία μισή ώρα και μιλάνε για την Ελλάδα. Για σκεφτείτε το αυτό. Είναι ανόητο. Έτσι. Αλλά γιατί είναι ανόητο? Είναι ανόητο γιατί η Ευρωζώνη έχει δομηθεί με έναν ανόητο τρόπο και μια μεγάλη κρίση σαν το κράχ του 2008. Δημιούργησε τόσο μεγάλα προβλήματα στο τραπεζικό σύστημα της Ευρωζώνης, που η Ευρωζώνη βρίσκεται σε κατάσταση άρνησης. Αρνείται να δεχθεί το πρόβλημα, ότι το πρόβλημα είναι στο τραπεζικό της τομέα. Και επειδή αρνείται ποιο είναι το πρόβλημα, επικεντρώνεται στο χρέος της Ελλάδας, το οποίο μπορούσαν να το σβήσουν αύριο. Και δεν το πρόσεχε κανένας. Ξέρετε, έτσι. Μεγάλο, 300 δις. Α, γράψτε το 200 δις. Ποιος δεν το πρόσεχε? Αλλά κανένας. Θα μου πείτε, ναι, αλλά θα ήταν κακό προηγούμενο, γιατί μετά και άλλοι θα θέλαμε να διαγράψουν. Όταν έχεις υπαρξιακό πρόβλημα και το ευρώ είναι έτοιμο για κατάρρευση, εκείνη το ζήτημά σου. Δηλαδή, στην General Motors, γιατί διέγραψαν το 90% των χρεών της έτσι ώστε να ορθοποδήσει ξανά? Γιατί δεν σκέφτηκα τον ηθικό κίνδυνο εκεί πέρα? Πώς θα το σταματήσουν αυτό? Γιατί δώσαν 13 εκατομμύρια στη Wall Street, ουσιαστικά τόσα δώσαν, για να ορθοποδήσει? Εκεί δεν υπήρχε πρόβλημα ηθικού κινδύνου? Δεν υπάρχει πρόβλημα ηθικού κινδύνου στις τράπεζες που δίνουν πακτολούς χρημάτων χωρίς ουσιαστικά εγγύα, με παλιόχαρτα που παίρνουν ως αντάλλαγμα? Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί συγκρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους. Έχουν ένα τραπεζικό σύστημα στην Ευρωζώνη, στη Γαλλία, στη Γερμανία και βέβαια σίγουρα από την Ελλάδα, το οποίο βρίσκεται σε κατάσταση νεκροζώντανη. Αυτή τη στιγμή οι τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πτωχευμένες. Με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, εάν τους κάνουμε stress test, σαν τα αντίστοιχα που κάνει ο Γκάιντερ στην Αμερική, που δεν ήταν και τόσο φοβερά, αλλά αν κάνουμε αντίστοιχα, όχι αυτά τα stress test που κάνουμε εδώ, έτσι, τα οποία θα μείνουν στην οικονομική ιστορία ως το καλύτερο παράδειγμα προς αποφυγή, το πιο κοινικό test που έχει γίνει ποτέ στο
στρατηγικό σύστημα οποιαδήποτε υπήρου του πλανήτη, ήταν αυτό που γίνανε εδώ τον περασμένο Ιούνιο και που θα ξαναγίνουν τα ίδια θα είναι, με λίγες διαφορές. Εάν γινόντουσαν stress test, θα βρίσκαμε ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχονται μια τρύπα τουλάχιστον του 1,5 τρισεκατομμύριου ευρώ. Τι σημαίνει τρύπα? Ότι εάν δεν πάρουν 1,5 τρισεκατομμύριο ευρώ, σύμφωνα με τα δικά τους κριτήρια, θα πρέπει να κηρυχθούν προκεφμένες ή να επανακεφαλαιοποιηθούν από κάποιον. Και επειδή δεν πρόκειται κανένας να τους δώσει κεφάλαιο όσο είναι προκεφμένες, προφανώς θα πρέπει να επανακεφαλαιοποιηθούν από τα κράτη. Λοιπόν, κυρία Μέρκελ δεν θέλει να το ανοίξει αυτό το κουτί της Πανδώρας. Οπότε συζητάμε για επέκταση των δικών μας των δανείων, νέα δανεία κτλ. Αυτό τι κάνει? Συντηρεί την κρίση. Συντηρεί την κρίση και τη μεγεθύνει. Τρίζει αυτό, το αφήνουμε να τρίζει. Θέλω να κάνω μια πολύ έτσι σύντομη σύγκριση μεταξύ του τι συνέβη στις ΗΠΑ και του τι συνέβη στην Ευρώπη μετά την κρίση, μετά το μεγάλο κράχ του 2008. Δεν πρόκειται να μπω σε μια ανάλυση του γιατί συνέβη το κράχ του 2008. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και θα ήθελα πάρα πολύ να τη συζητήσουμε, αλλά δεν έχουμε το χρόνο και δεν θέλω να ασχοληθώ αυτό. Θέλω να ασχοληθώ με το τραπεζικό σύστημα. Λοιπόν, το 2008, αυτό που συνέβη ουσιαστικά είναι αυτό που εγώ ονομάζω ιδιωτικό χρήμα. Κατέρευσε. Βλέπετε, στην ιστορία της ανθρωπότητας, για πρώτη φορά, τα τελευταία 20 χρόνια, ένα τεράστιο ποσοστό, να μην σας πω, το 70 με 80% του χρήματος, του πραγματικού χρήματος, το οποίο κυκλοφορούσε και ουσιαστικά έδινε ζωή, ήταν το καύσιμο του παγκόσμιου καπιταλισμού, 70 με 80% ήταν ιδιωτικό χρήμα. Τι σημαίνει ιδιωτικό χρήμα? Χρήμα έκδοσης ιδιωτών. Σαν να έχεις εσύ μια μηχανή στο σπίτι σου και να τυπώνεις χρήμα. Τι ήταν αυτό το χρήμα? Ήταν τα παράγωγα. Τα οποία μέσα σε 10-15 χρόνια είχαν ξεκινήσει από τα τέλη της δεκαετίας του 80, αλλά ουσιαστικά η αύξησή τους ήταν εκθετική. Μετά το 96, 97, 98, την απελευθέρωση των συγκεκριμένων αγορών και διάφορων χρηματοπιστωτικών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν, ελέω του Λάρι Σάμερς και των υπόλοιπων και του Ρούμπιν της κυβέρνησης, της διακυβέρνησης Κλίντον τότε στην Αμερική, αυτά τα χαρτιά πολλαπλασιάστηκαν. Και γιατί πολλαπλασιάστηκαν? Ήταν μια περίοδος ιδιαίτερα χαμηλών επιτοκίων και αυτά τα χαρτιά έδωσαν τη δυνατότητα στις τράπεζες ουσιαστικά να βγουν έξω από οποιαδήποτε ρυθμιστική αρχή, από οποιοδήποτε έλεγχο, όσο αφορά το capital ratio, το ποσοστό κεφαλαιοποίησης τους. Φτιάξανε χαρτάκια λοιπόν, τα οποία μέσα τους περιείχανε κομματάκια, αν θέλετε φέτες, χρεών, το καθένα με διαφορετικό επιτόκιο, με διαφορετική πιθανότητα πτώχευσης, η κατάρρευση default risk που λένε, έτσι. Και όλα αυτά μαζί, ουσιαστικά, αν τους έλεγες τι κάνετε εδώ, τι είναι αυτά τα που πουλάτε, η απάντηση ήταν, και ήταν αρκετά πιστική, ότι αυτό που κάνουμε είναι το εξής. Αν πάρεις λίγο δηλητήριο και το πετάξεις σε ένα μεγάλο ωκεανό, θα διαχειριστεί και δεν θα είναι επικίνδυνο. Το ίδιο και με το ρίσκο. Αν το πάρεις και το διαχύσεις. Δηλαδή, αν εσείς μπροστάτε με ένα εκατομμύριο ευρώ και εγώ πτωχεύσω, πάθετε μεγάλη ζημιά εσείς. Αν όμως αυτό το ένα εκατομμύριο ευρώ το κόψετε σε κομματάκια του ενός ευρώ και το διασπείρετε σε ό,τι γνωμένη και χρωστάτε αυτό το 1 εκατομμύριο ευρώ σε 1 εκατομμύριο νοματέους ανά τον κόσμο, εάν πτωχεύσετε εσείς, κανένας από εσάς δεν πάθει μεγάλη ζημιά. Οπότε η ιστορία με αυτού του είδους τα CTO, του είδους το παράγοντα, ήταν η επίσημη ιστορία. Ήταν ότι ουσιαστικά διασπείρουν τον κίνδυνο. Και άρα δημιουργούν μια νέα κατηγορία ρίσκου χωρίς ρίσκο. Το οποίο είναι ένα ωραίο παράδοξο. Στην ουσία όμως, αυτό που δημιουργούσαν ήταν αυτό που λέω ιδιωτικό χρήμα. Γιατί στον βαθμό που δημιουργήθηκε μια αγορά για αυτά τα χαρτάκια, και ο βασικός λόγος που τα αγόραζαν αυτά τα χαρτάκια, ξέρετε ποιος είναι, ή καμία σχέση με το περιεχόμενο τους, γιατί ουσιαστικά κανένας δεν καταλάβαινε το περιεχόμενο τους, ούτε που τα φτιάχνουν. Αλλά σας πω εγώ ότι έχω ένα χαρτάκι εδώ, αυτό το χαρτί εδώ το πήρα σήμερα, 1000 ευρώ, από κάποιον που το είχε πληρώσει 500 ευρώ χθες, από κάποιον που είχε πληρώσει 400 ευρώ δύο ώρες πριν, από κάποιον που το είχε πάρει 50 ευρώ προχθές, από κάποιον που το είχε πάρει για 1 ευρώ πριν μια εβδομάδα. Δεν το θέλετε αυτό το χαρτί? Βέβαια το θέλετε. Θα μου πείτε, ναι, αλλά θα το θέλατε. Ιδίως αν η αξία του ανέβαινε για 15 χρόνια. Και αν δεν το θέλατε εσείς, το αφεντικό σας, αν δεν το αγοράζετε εκ μέρους της τράπεζας, θα σας απέλυε.
Οπότε, με αυτές τις τεράστιες αποδόσεις, οι οποίες ήταν αυτοτροφοδοτούμενες, πρώτον, ο κάθε trader είχε απόλυτο συμφέρον, δηλαδή θα απελείεται. Χρειαζόταν να είσαι φτιαγμένος από πάστα ήρωα. Για να μην κάνεις το εξής. Να πας να δανειστείς από τις υπόλοιπες τράπεζες όσα περισσότερα χρήματα μπορείς για να αγοράσεις όσο γίνεται περισσότερα από αυτά τα χαρτιά, έτσι να τα πουλήσεις αύριο ή να τα κρατήσεις. Αυτό ήταν ο ένας λόγος. Ο άλλος λόγος ήταν ότι οι τράπεζες οι ίδιες, οι οποίες τα δημιουργούσαν αυτά τα χαρτιά. Έτσι. Πρώτον, όσο περισσότερα από αυτά τα χαρτιά δημιουργούσαν, πλούτιζαν. Και δεύτερον, μετά από λίγο συνειδητοποιώντας ότι όσοι αγόραζαν αυτά τα χαρτιά πλούτιζαν, άρχισαν να τα κρατάνε. Δημιουργούσαν σκουπίδια και μετά άρχισαν να τα συσσωρεύουν κιόλας. Βέβαια δεν ήταν σκουπίδια. Το καταπληκτικό με μία φούσκα είναι ότι θυμίζει ένα όνειρο. Όταν είσαι μέσα της, δεν ξέρεις ότι είσαι σε φούσκα. Έτσι μέχρι που ξυπνάς. Όταν λοιπόν αυτή η πυραμίδα, γιατί περί πυραμίδας πρόκειται, κατέρευσε, τότε τι συνέβη. Αυτό που συνέβη είναι ότι χάθηκε η ρευστότητα από τις παγκόσμιες χρηματαγορές. Γιατί αυτά τα χαρτάκια, να δώσουμε ένα απλό, μια απλή τάξη μεγέθους. Έτσι. Όταν αυτά τα χαρτάκια είναι γύρω στο 703, γύρω στο 2007, έτσι δεν είναι, 703, το 2007, 2007, 2008, και το δημόσιο χρήμα παγκοσμίως δεν ξεπερνάει τα 93. Καταλαβαίνετε πόσο της ανά... Φαντάζομαι τώρα να καούν τα 700. Ο καπιταλισμός είχε αρχίσει να νιώθει αυτά τα χαρτάκια σαν το αίμα που κυκλοφορεί στο κυκλοφοριακό μας σύστημα. Άμα το βγάλεις, το στραγγίσεις, πεθαίνει ο οργανισμός. Οπότε τα κράτη τι κάνανε. Εν μία νυχτή αντικατέστησαν το καμένο ιδιωτικό χρήμα με το νέο δημόσιο, το οποίο το τύπωσαν. Δεν το τύπωσαν, το δημιούργησαν ηλεκτρονικά. Και κάποιο από αυτό, ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό, το τύπωσαν κιόλας. Οπότε ξαφνικά αρχίζει και δημιουργείται, μεταφέρεται αυτό που θυμάστε προηγουμένως που είπατε, μετανάστευσε το πρόβλημα από τις τράπεζες στον δημόσιο τομέα, δημιουργείται πρόβλημα χρέους. Το οποίο πρόβλημα χρέους πρώτο εμφανίζεται στο Ντουμπάι, αν θυμάστε. Και μετά αρχίζουν οι ανεκδίγητες credit trading agencies, οι οποίες το είχαν χάσει όλο αυτό το παιχνίδι, είχαν χάσει την μπάλα και την είχαν χάσει την μπάλα όχι επειδή ήταν ανόητες, επειδή τους πλήρωσαν να μην κοιτάνε, σαν το πληρωμένο διαιτητή που κάνει τα στραβά μάτια την ώρα του φάουλ. Ναι, αλλά κάποια στιγμή όμως ακόμα και αυτοί θορυβήθηκαν, γιατί δεν περίμεναν οι ίδιοι αυτή την κατάρρευση. Όλοι τους νόμισαν ότι ό,τι γίνεται τα τελευταία 10 χρόνια θα συνεχίσει να γίνεται. Και αυτό δεν είναι δύσκολο, ξέρετε, να σας πείσει. Έτσι, είναι εύκολο κατόπιν ερωτής να ασκείς κριτική. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν δεν έχει μια θεωρητική άποψη για τους λόγους για τους οποίους μπορεί να συμβεί μια κρίση και μάλλον θα συμβεί μια κρίση και πιστεύεις όπως διδάσκαμε εμείς οι οικονομολόγοι στους φοιτητές μας που τελικά κατέληξαν να δουλεύουν στις τράπεζες ότι ένας απορριθμισμένος καπιταλισμός έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί ως ένα μορτισέρ το οποίο απορροφά τους κραδασμούς και δεν γίνεται κρίση. Πιστεύουν ότι υπάρχει κρίση. Έχουν τη θεωρητική, αν θέλετε, υποστήριξη νομπελιστών και βγάζουν πάρα πολλά χρήματα πιστεύοντας ότι δεν υπάρχει χειρότερο συνδυασμός από τη βαθιά πίστη και από μια ανερχόμενη αγορά. Έτσι δεν χρειάζεται να είσαι έξυπνος για να βγάζεις πάρα πολλά λεφτά. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να είσαι αρκετά ανόητος, να έχεις βαθιά πίστη και να ανεβαίνει η αγορά. Τότε γίνεις ζάπλωτος. Και όλοι οι άλλοι οι οποίοι γύρουν ζητήματα είναι οι κεντρικοί και οι άνθρωποι που δεν έχουν μείνει πίσω και δεν έχουν εξελιχθεί με τις εποχές. Έτσι μας λέγανε εμάς τότε που είχαμε κάποιες ανησυχίες για το τι συμβαίνει. Ωραία. Καταραίει λοιπόν η Wall Street. Οι Ευρωπαίοι στην αρχή χειροκρότησαν, λέγανε γιατί. Ξέρετε, τώρα θυμάστε. Τους είχαν κουράσει τους Γερμανούς και τους Γάλλους. Οι Αγγλοσάξονες να τους λένε για το αγγλοαμερικανικό μοντέλο και ότι εσείς που έχετε κοινωνικό κράτος και είστε χάλια και αυτά. Δεν προχωράτε με τους καιρούς, ενώ εμείς, κοιτάξτε η Ιρλανδία, ο Τίγρης της Ιρλανδίας. Ο Τίγρης της Ιρλανδίας πάντα με προβλημάτιζε, γιατί όταν χρησιμοποιήσω σε λιγορία για μια χώρα ένα ζώο που δεν υπάρχει, μάλλον περί φούσκας πρόκειται. Αλλά τέλος πάντων. Η Ιρλανδία δεν είχε Τίγρης ποτέ. Να πεις για τις τίγρες της Σιγκαπούρης και της Κορέας, το καταλαβαίνω. Της Ιρλανδίας δεν υπήρξε τελικά, αποδείχθηκε ότι δεν υπήρξε. Λοιπόν, πολύ γρήγορα όμως, οι Γερμανοί και οι Γάλλοι, οι δίνοντες, συνειδητοποίησαν με έκπληξη και τρόμο ότι οι δικές τους τράπεζες ήταν πολύ πιο γεμάτες από αυτά τα σκάρτα σκουπίδια, από αυτό το ιδιωτικό χείρημα που κάει και από την Αμερικάνικη. Δηλαδή το leverage που είχαν στην Wall Street ήταν κατά μέσα όρο 30-32, η UBS είχε 50.
50%, δηλαδή για κάθε ένα ευρώ που είχαν, είχαν δανειστεί 50. Έτσι. Και μετά λένε ότι οι Έλληνες ζούσαν με δάνεια. Okay. Πού ζούσαν με δάνεια, αλλά παιδιά, ήρεμα. Δεν μπορείς να ασκείς κριτική. Υπογάιδα στο πυκνό κεφάλαιο που λένε. Ωραία. Λοιπόν, πώς αντέδρασε η Αμερική, πώς αντέδρασε η Ευρώπη. Στην Αμερική, αμέσως, όχι μόνο αύξησαν τη ρευστότητα, γιατί ξέρετε, εδώ υπάρχει, το ξέρετε αυτά, διαφορά μεταξύ φερεγγιότητας και ρευστότητας. Solvency και liquidity. Δηλαδή, αν εγώ έχω πτωχεύσει, δεν μπορώ να ξεπληρώσω το στεγαστικό μου δάνειο γιατί έχω μείνει άνεργος. Εντάξει. Και απλώς δεν έχω πληρώσει το στεγαστικό μου δάνειο. Αν μου δώσετε μια πιστωτική κάρτα, μια εθνοκάρτα, με ένα μεγάλο όριο ανάληψης, μπορώ να πηγαίνω στο ATM να τραβάω χρήματα, πληρώνω το στεγαστικό μου δάνειο για 5, 10, 20 μήνες. Με υψηλό πτώχη 15%, έτσι. Κάποια στιγμή όταν θα κάνει το μπαμ, η πτώχευση είναι σίγουρη και βέβαια το χρέος που θα είναι τρισθεώρητο μπροστά σε αυτό που ήταν. Όχι δυσθεώρητο, έτσι. Λοιπόν, ξέρανε πάρα πολύ καλά ο Πόλσον που ήταν υπουργός οικονομικών επί Bush όταν έσκασε αυτή η βόμβα στη Wall Street, ότι ναι, χρειάζεται να τους δώσουμε ρευστότητα, αλλά δεν αρκεί η ρευστότητα. Χρειάζεται να τους δώσουμε και κεφάλαια. Δεν πρόλαβε εκείνος, ήθελε, πήγε στη Βουλή και ήθελε, είπε ουσιαστικά: δώστε μου 300-400 δις να τους τα δώσω. Και του είπαν όχι, για αυτά και τα λοιπά. Τέλος πάντων, ο κλήρος έπεσε στην κυβέρνηση Ομπάμα να επανακεφαλοποιήσει τις τράπεζες. Το οποίο το έκανε. Και πώς το έκανε? Με διάφορους τρόπους. Έχετε ακούσει, για παράδειγμα, το σχέδιο Summers Geithner. Ο Summers ήταν υπουργός οικονομικών του Clinton, ο Geithner ήταν υπουργός οικονομικών του Ομπάμα, σε συνεργασία, βρήκαμε ένα καταπληκτικό σχέδιο. Το έχετε ακούσει αυτό το σχέδιο? Είναι ένα αριστούργημα. Goldman Sachs. Ποια Goldman Sachs? Εκείνοι το σκέφτηκαν. Μόνοι τους. Έτσι. Εντάξει, βέβαια, σε συνεργασία με τραπεζίτες, αλλά ο Summers είναι πανέξυπνο. Δεν χρειάζεται καμία Goldman Sachs να του πει τι να κάνει. Λοιπόν, κοιτάξτε τι έκανε. Πάρτε μια τράπεζα η οποία έχει αγοράσει ένα CTO, ένα παλιό χαρτο, το οποίο το αγόρασε 100 ευρώ, 100 δολάρια. Από τα, για να το αγοράσει, έστω, χρησιμοποιώ και μια πολύ έτσι μετριοπαθή έκδοση της ιστορίας, ότι έχει δανειστεί 60, έχει βάλει 40% της και έχει δανειστεί 60. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι αυτό το CTO τώρα κάνει 5. Πάνω από 5 δεν το βγάζει κανένας. Από τα 100 στα 5. Εσύ όμως έχεις δανειστεί 60 από αυτά. Εάν έχεις πολλά να έχεις τα τέτοια, καλά να έχεις ένα. Αν είσαι γεμάτος από αυτά, είσαι πτωχευμένος. Γιατί ουσιαστικά τα περιουσιακά σου στοιχεία, 5 επί τον αριθμό αυτών των CTO, είναι πολύ χαμηλότερα από αυτά που χρωστάς, που είναι 60 επί τον αριθμό αυτών των CTO. Οπότε τι κάνανε οι τράπεζες? Τα κρατούσαν στα χαρτοφυλάκια τους. Δείχνουν ότι είχαν ακόμα αξία 100 ευρώ. Έτσι τα βάζα. Ως περιουσιακό είχε σου λέει 100, το πήρε και το κάνει. Έτσι. Ο Γκάιντερ και ο Σάμερς το ξέρουν. Και όταν κάνανε τα stress test, τους είπαν: όχι, αυτά δεν θα είναι 100. Αυτό θα είναι 5. Αλλά ο τραπεζίτης γίνανε και του λέει: ναι, αλλά έτσι θα κλείσω. Ο Γκάιντερ και ο Σάμερς είχαν μια απλή επιλογή να κάνουν αυτό που έγινε στη Σουηδία δεκαετία του 90. Αρχές δεκαετίας του 90. Τους πούνε: ωραία, κλείσει. Δεν κλείνει, σε εθνικοποιώ. Με σχέση με δικά μου λεφτά θα μείνει ανοιχτό. Φύγει από τη μέση, παίρνω εγώ το μαζί, το καθαρίζω και σε 6 μήνες το πουλάω. Και με κέρδο κιόλα. Βεβαίως, ο κύριος Γκάιντερ και ο κύριος Σάμερς, ο οποίος πάντα δούλευαν για τράπεζες, δεν υπήρχε πιθανότητα να στραφούν εναντίον του αφεντικού τους. Οπότε τι κάνανε? Κάνανε το λεγόμενο σχέδιο Summers-Geithner. Το οποίο τι είναι? Δημιουργούμε, λέει, το πρόβλημα ποιο ήταν με αυτά τα CTO? Δεν είχαν αγορά. Έτσι, γι' αυτό πουλιώτησαν. Δεν υπήρχε αγορά. Άμα δεν υπάρχουν αγοραστές, δεν υπάρχει αγορά. Άμα έχεις πατάτες και δεν υπάρχουν άνθρωποι που να θέλουν πατάτες, πάει. Εξαφανιστική και η τιμή και η αγορά. Οπότε λέει, θα φτιάξουμε μία. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου, πώς θα τη φτιάξουμε? Κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε μια δημοπρασία, η οποία θα είναι κρατική. Το κράτος θα οργανώσει μια δημοπρασία για αυτά τα παλιότερα. Και θα γίνει ως εξής. Η τράπεζα θα πουλήσει αυτό το CDO. Ωραία. Ποιος θα το αγοράσει? Όποιος θέλει. Δηλαδή τα hedge funds. Θα έρθει λοιπόν το hedge fund και θα συμπληρώσει μια αίτηση που λέει: εγώ είμαι διατεθειμένος να το αγοράσω αυτό προς μια συγκεκριμένη τιμή. Okay. Η οποία να ξεπερνάει τα 60.
Θυμάστε, γιατί αν δεν πάρεις τουλάχιστον 60, αυτό που χρωστάσεις και αυτό που αγόρασες, θεωρείς επιπτωγευμένος. Οπότε, ναι, αλλά κανένας δεν θέλει να τα αγοράσει, γιατί να πάει να τα αγοράσει την δημοκρασία του, την κρατική. Γιατί το κράτος σου λέει, βάλε εσύ 5 ευρώ ή δολάρια, και εγώ θα βάλω 95. Αν εσύ βάλεις 5, εγώ θα βάλω 95 για να το αγοράσεις. Ωραία. Και για την ακρίβεια ήταν 5 να βάλει ο ιδιώτης, 5 να βάλει το Treasury, το Υπουργείο Οικονομικών, και τα υπόλοιπα 90, έτσι, όχι, συγγνώμη, τα υπόλοιπα 90, τα επόμενα 50 για να φτάσουμε το ποσό των 60, θα τα έβαζε το Fed, για την Κεντρική Τράπεζα. Οπότε τώρα, εάν η δημοπρασία αυτή αποδώσει τιμή συνολική πάνω τα 60, η τράπεζα το έχει καταφέρει και το έχει πουλήσει, και αυτός που έχει δηλώσει αυτό το περάσει, βγάζει και ένα μικρό κέρδος. Έχει βάλει 5, βγάζει 10, για παράδειγμα. Εάν δεν φτάσει η τιμή τα 60 στη δημοπρασία, παρόλο τη χρηματική υποστήριξη του κράτους, την κρατική υποστήριξη, έτσι, τότε τι γίνεται. Δεν γίνεται η πώληση και το hedge fund έχει χάσει τα 5 ευρώ. Οπότε σου λέει, είναι ένα στοίχημα, σου δημιουργώ εγώ συνθήκες, σε χρηματοδοτώ, να ποντάρεις, εσύ θα βάλεις μόνο 5, μπορεί να κερδίσεις άλλα 5 μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, και ίσως να το κάνεις αυτό για 10 εκατομμύρια, είναι πολλά λεφτά. Έτσι. Α, το πολύ μπορεί να χάσετε. Καλό ακούγονταν. Το πέρασε στη Βουλή, στο Κογκρέσο. Το Κογκρέσο του λέει: ωραία ιδέα αυτή. Δημιουργούμε, γιατί ξέρετε, έχει και το αυτό τη ελεύθερη αγορά. Δημιουργεί μια αγορά, έχει το κράτο βέβαια που υποστηρίζει, είναι κρίση, αλλά γίνεται όλο μέσα από μια διαδικασία αγοραία δημοπρασιών που συμμετέχει και ιδιωτικό τομέα. Ακούστε που λένε τώρα ότι στην Ελλάδα, στη διάσωση 2 τη Ελλάδα, στην μνημόνια, θα συμμετάσχει και ιδιωτικό τομέα. Αυτό χαϊδεύει τα αυτιά των πολιτικών. Σου λέει: εντάξει, δεν θα είναι μόνο ο φορολογούμενο, θα είναι και ιδιώτη. Το θέμα είναι ότι οι ιδιώτες στην Αμερική, τα hedge funds, δεν θα βάζανε όχι 5 ευρώ για να αγοράσουν αυτό το πράγμα. Ούτε 5 μούτσες δεν θα βάζανε. Πού λοιπόν ήξερε ο κύριο Σάμερς και ο κύριο Γκάιντνερ ότι θα πετύχει το σχέδιο, να σας πω που το ξέρω. Ήταν εγγυημένο ότι θα υπάρξουν τέτοια χτυπήματα. Γιατί? Γιατί οι τράπεζες που πουλάγανε αυτό το χαρτί δεν το αφήσανε στην τύχη. Σε συνδυασμό με τον κύριο Γκάιντερ και με τον κύριο Τσάμπερς, τι κάνανε. Φτιάξανε hedge funds. Σφραγίδες hedge funds. Τα οποία μετά χτύπησαν τις δικές τους, τα δικά τους τα παλιόχαρτα, με τα χρήματα του κράτους. Άρα ήταν εξασφαλισμένη η ζήτηση. Γιάννης Κεδά, Γιάννης Πίνη. Στα 60. Κανένας. Πήραν τα 60 και ξεκαθάρισαν. Και ξεσκαρτάρισαν αυτά τα παλιόχαρτα. Ουσιαστικά αυτό ήταν το πιο απλό που θα ήταν. Ήταν το κράτος να του δώσει αυτά τα λεφτά, τελειώνει. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν πολιτικοί περιορισμοί. Εάν το πήγαινε ο Γκάιντερ στη Βουλή αυτό στο Κογκρέσο, δεν θα το πέρναγε. Το πήγε ως ημιαγορά, κατασκευασμένη αγορά και το πέρασε. Και έτσι επανακεφαλοποιήθηκαν οι τράπεζες, ξεσκαρτάρισαν. Στην Ευρώπη δεν έγινε τίποτα τέτοιο. Στην Ευρώπη, ξέρετε τι σκεφτήκαν τα τζιμάνια οι Ευρωπαίοι ηγέτες μας. Ότι ο πιο απλός τρόπος είναι να το παίξουν στο λουδοκάμελι. Να σκεφτούν stress tests τα οποία λένε ψέματα. Και να τα αφήσουν τις τράπεζες να είναι νεκροζώντανες. Και οι τράπεζες όταν είναι γεμάτες με αυτά τα παλιόχαρτα ακόμα, δεν έχουν ξεσκαρτάρει. Οι τράπεζες το γνωρίζουν αυτό. Το μόνο που προσπάθησαν να κάνουν είναι να ρεφάρουν βγάζοντας νέο τέτοιο ιδιωτικό χρήμα που είναι τα CDS, τα στοιχήματα εντατία της Ελλάδας, της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας. Έτσι. Και τώρα φοβούνται ότι αν σκάσουν αυτά τα CDS θα πρέπει να τα πληρώσουν. Όχι μια ασφαλιστική εταιρεία που σπαθεί ένα ατύχημα, θα χτυπήσει ξύλο και πρέπει να σε πληρώσει. Το πρόβλημα τώρα λοιπόν ποιο είναι αυτή τη στιγμή. Ο Γερμανός φορολογούμενος, γιατί νομίζετε ότι δεν έχει καμία όρεξη να πληρώνει τους Έλληνες. Εντάξει, υπάρχουν και ρατσιστές που λένε Έλληνες είναι αυτοί, μεσογειακοί, τεπέλετες, σιγά που θα δίνουν λεφτά στους Έλληνες. Δεν είναι αυτός ο βασικός λόγος. Υπάρχουν και αυτοί. Ο βασικός λόγος είναι ότι βλέπουν, δεν έχουν αναλυτική σκέψη γι' αυτό, έχουν ένστικτο. Ότι αυτά τα χρήματα πάνε χαμένα. Που δώσανε στο μνημόνιο 1, που θα δώσουν στο μνημόνιο 2, που θα δώσουν. Ότι είναι χρήματα που είναι σαν βενζίνη που ρίχνει στη φωτιά αντί για νερό. Και σου λέει, εγώ θα ρίξω το δικό μου το χρήμα να καεί σε αυτούς. Για να καταστραφούμε όλοι μαζί. Και γιατί το σκέφτεται αυτό. Είπαμε έτσι εκτοδός, αλλά γιατί έχει δίκιο όμως που το σκέφτεται αυτό. Ναι, το ξέρω. Το παρακολουθώ. Για την ακρίβεια 8 έχω.
Το σκέφτονται γιατί τα 110 δις που πήραμε τι γίνανε. Τα πήρε το ελληνικό κράτος για να το κάνει τι, για να τα δώσει στις τράπεζες. Αλλά με το σταγονόμετρο, λίγο στη μία, λίγο στην άλλη, κάθε φορά που κάνει ένα ομόλογο δικό μας, έτσι. Οι τράπεζες ξέρουν ότι είναι πτωχευμένες. Και το μόνο πράγμα που τους κρατάει από το να μην είναι επισήμως πτωχευμένες είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που τους συνέχεια τους τάζει την ρευστότητα όταν χρειάζεται. Οπότε τι κάνουν. Όταν τους έρχεται χρήμα, το κρατάνε. Δεν το δανείζουν. Γι' αυτό δεν γίνονται δανεισμοί. Ούτε στη Γαλλία, το πιθανά, έτσι. Το τραπεζικό σύστημα έχει αγκυλωθεί πλήρως και δεν αποδίδει ό,τι έσοδα έχει από οποιοδήποτε, για οποιοδήποτε λόγο, δεν τα αποδίδει. Το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, φουντώνει τις δυνάμεις της ύφεσης σε όλη την Ευρωζώνη. Οπότε η ενέργεια που προκύπτει, ξεκινάει, εκπορεύεται από τον Γερμανό, τον Φιλανδό, τον πλεονασματικό εργαζόμενο τέλος πάντων, αυτό που παράγει υπεραξία, έτσι. Περνώντας από τον κύριο Παπακοσταντίνου, καταλήγει στη μαύρη τρύπα του τραπεζικού συστήματος της Ευρώπης. Και χάνεται. Και εξαφανίζεται. Αυτή την αγωνία είχε ο Γκάιντερ και ο Σάμερς και φτιάξαν αυτό το σύστημα για το πώς θα ουσιαστικά πάρουν χρήματα από τις τσέπες της μικρομεσαίας τάξης της Αμερικής για να τη δώσουν στις τράπεζες και να σταματήσουν οι τράπεζες να είναι. Δεν λέω ότι ήταν καλό αυτό που κάνουν, αλλά τουλάχιστον δεν είναι ηλίθιοι. Αντίθετα με τους δικούς μας. Και το λέω ξέροντας πολύ καλά τι σημαίνει η λέξη ηλίθιος και πόσο σκληρή λέξη είναι. Αλλά δεν υπάρχει άλλη λέξη για να χαρακτηρίσω τους δικούς μας, τους Ευρωπαίους. Δεν υπάρχει άλλη. Και είναι τέρμα. Νομίζω ότι φτάσαμε στο σημείο που δεν μπορούμε πλέον να χαϊδεύουμε αυτιά ούτε να στρογγυλοποιούμε τις καταστάσεις. Είναι ηλίθιοι. Ο Σάμερς είναι ή μη εγκληματίας. Αλλά είναι τουλάχιστον ένας άνθρωπος που ξέρει τι κάνει. Σου λέει, θέλω να σώσω τη Wall Street. Θέλω να σταματήσει, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι το Κογκρέσο δεν θα έδινε συνέχεια χρήματα. Τα οποία θα πέφταν στη μαύρη τρύπα της Wall Street, θα εξαφανιζόντουσαν. Ήδη το Tea Party στις ΗΠΑ έχει και φωνάζει για τη φορολογία κτλ. Ήξερε λοιπόν ότι αν είναι να τις διασώσω τις τράπεζες, μια ευκαιρία έχω, 13, θα τους τις δώσω και θα τελειώνει. Εδώ τι γίνεται, δίνουν συνέχεια μέσω από τα πτωχευμένα κράτη στις τράπεζες, χωρίς να λύνουν το πρόβλημα της κεφαλοποίησης των τραπεζών. Και κάποια στιγμή και ο Παπανδρέου και η Μέρκελ θα χάσουν τη δημοκρατική νομιμότητα που έχουν, νομιμοποίηση, και δεν θα μπορούν συνεχίσουν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Και τότε θα μείνουμε με πτωχευμένες τράπεζες. Και θα είναι αδύνατον να ξεφύγουμε από αυτό το πράγμα. Γιατί, ό,τι και να πιστεύουμε για τις τράπεζες, αν τα ATM σταματήσουν να λειτουργούν, κατέρευσε η οικονομία. Αυτή είναι η ουσία εδώ. Τώρα, πάλι επί προσωπική θα σταματήσουμε για να συζητήσουμε. Ξέρετε, ο Γιάννης το ξέρει αυτό. Έχω ένα λόγο ο οποίος πάντα θεωρείται εκκεντρικός, γραφικός, λίγο αριστερός, απερασμένης εποχής. Εξέδιδα βιβλία στην Αγγλία τα οποία πούλαγαν 300 τίτλοι παγκοσμίως. Και ήμουν και ευχαριστημένος, γιατί ήταν 300 άνθρωποι που τους εκτιμούσα που τα διάβαζα. Αυτή την εποχή παίρνω τηλεφωνήματα κάθε μέρα για συνεντεύξεις και συζητήσεις κατηδίαν με την JP Morgan, με την Goldman Sachs, με την Bloomberg, έτσι. Πήγαινε στο Λονδίνο, μου στέλνουν λιμουζίνα εμένα να με πάρουν να πάω να τους μιλήσω και συμφωνούν με όλα που σας λέω. Και τότε αποκτώ υπαρξιακή αγωνία. Γιατί αν αυτοί συμφωνούν με αυτό που λέω εγώ, την πατήσανε. Και όπως σας τους χαρακτηρίζω τους ηγέτες μας και τους κεντρικούς μας τραπεζίτες, όχι μόνο τους πολιτικούς μας ηγέτες, αλλά και ιδίως τους κεντρικούς μας τραπεζίτες, ηλίθιους, έτσι τους χαρακτηρίζουν και αυτοί. Και ξέρετε, αυτοί ζουν από τους πολιτικούς μας και από τους κεντρικούς τραπεζίτες, γιατί αυτοί τους κρατάνε ζωντανούς. Αλλά όμως, επειδή δεν είναι χαζοί άνθρωποι, οι ιδιωτικοί τραπεζίτες στο City του Λονδίνου και στη Wall Street, κατανοούν ότι οι πολιτικοί αυτοϋπονομεύονται με αυτά που κάνουν τώρα και δεν θα καταφέρουν να συνεχίζουν να τους συντηρούν. Και γι' αυτό ανησυχούν. Δεν ανησυχούν για το δημοκρατικό έλλειμμα, για τις παρανθρώπινες αξίες κτλ. Ανησυχούν γιατί είναι και αυτοί σε ένα καράβι το οποίο βουλιάζει από αϊνοησία των ηγετών μας. Και κλείνω λέγοντας το εξής. Γιατί με θυμώνει αυτή η κρίση. Θα σας πω γιατί. Αν έρθει κάποιος και θέλει να με κλέψει, έτσι, μπορεί να θυμώσω ή μπορεί να προσπαθήσω να τον σταματήσω. Αλλά καταλαβαίνω τη λογική του. Έχω 20 ευρώ στην τσέπη και τα θέλει. Αν τα πάρει, αυτός θα έχει 20 ευρώ και εγώ δεν θα τα έχω. Είναι αυτό που λέμε
μηδενικό άθροιμο. Το δικό του κέρδος είναι η δική μου απώλεια και τα ανάπαλα. Με θυμώνει αυτή η κρίση, γιατί δεν έχει νικητές. Δεν έχει κερδισμένους αυτή η κρίση. Αυτή η κρίση έχει μόνο χαμένους. Αν εξαιρέσουμε αυτούς οι οποίοι σπεκουλάρουν στην κατάρρευση, έτσι, που κάνουν shorting τώρα στα πάντα, ναι, αλλά το τραπεζικό σύστημα στο σύνολό του θα χάσει από αυτό που συμβαίνει. Η εργατική τάξη της Γερμανίας θα χάσει. Η εργατική τάξη της Ελλάδας θα χάσει. Το ελληνικό δημόσιο θα χάσει. Το δημόσιο της Γερμανίας θα χάσει. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα χάσει. Όλοι θα χάσουν. Και γιατί θυμώνω? Γιατί οι λύσεις υπάρχουν. Και δεν θα πάρουν πάνω από 3 εβδομάδες να εφαρμοστούν. Και γιατί δεν εφαρμόζονται? Είναι καθαρά θέμα συντονισμού. Εάν καταφέρνανε να συντονιστούν μεταξύ τους 5 ηγέτες και 3 τραπεζίτες, όχι παραπάνω, 5 ηγέτες και 3 τραπεζίτες, δεν χρειάζεται, 8 άτομα σε ένα τραπέζι να κάτσουν να τα βρουν και να κάνουν μία ανακοίνωση μαζί ταυτόχρονα. Θα έχει λήξει η κρίση. Θα μου πείτε είναι χασί και δεν μπορώ να το κάνω. Όχι, δεν είναι χασί. Είναι θέμα πολιτικής εξουσίας. Μικροπολιτικής εξουσίας. Γιατί αν τη λήξουν αυτή την κρίση αυτή τη στιγμή, ο μόνος τρόπος να τη λήξουν είναι με μια σειρά από μέτρα που τα οποία δεν θα τα συζητήσω τώρα, που ουσιαστικά θα στερούσαν από τη Γερμανία το δικαίωμα να βγει από το ευρώ. Το δικαίωμα της Γερμανίας να βγει από το ευρώ είναι το διαπραγματευτικό χαρτί που χρησιμοποιεί η κυρία Μέρκελ, έτσι ώστε όταν ο κοντός Σαρκοζή πάει να κάνει κιχ, να του λέει σύμβουλος εδώ. Και κύριε Σδόπουλο. Και αυτό είναι μια διαπραγματευτική ισχύ που η κυρία Μέρκελ δεν θέλει να απεμπολίσει. Όσο δεν θέλει να την απεμπολίσει αυτή τη διαπραγματευτική ισχύ, όσο δεν θέλει να χάσει το δικαίωμα να φύγει από το ευρώ θα καταραίει. Ευχαριστούμε πολύ. Όποιος θα θέλει να ρωτήσει, να μπούμε στη διαδικασία ερωτήσεων ή απορριών ή οτιδήποτε θέλετε εσείς. Νομίζω ότι όλοι έχουμε στο μυαλό μας και γι' αυτό ήρθατε, υποθέτω, να ξεκαθαρίσουμε πράγματα. Όποιος θέλει τον λόγο μπορεί να τον παίρνει. Σίγουρα το έχει πει ίδια τον περασμένο Νοέμβριο ότι ο στόχος της κυβέρνησής της είναι να κερδίσει χρόνο μέχρι το 2013. Γιατί λέμε ότι το 2013 ο προσωρινός μηχανισμός θα γίνει μόνιμος? Γιατί έτσι αποφάσισε η Γερμανία. Η Γερμανία ήθελε να στήσει ένα μαγαζί προσωρινό, γιατί δεν θέλει σε καμία περίπτωση να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός ο οποίος να έρχεται σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που είναι η Bundesbank με άλλα ρούχα. Και έθεσε τον όρο ότι όταν αποδέχτηκε ότι αυτό το πράγμα δεν θα μπορεί να τελειώσει γρήγορα, ότι ωραία, θα γίνει το 2013. Οπότε ουσιαστικά η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους στο μυαλό της θα γίνει τότε. Και μέχρι τότε θα προετοιμαστεί όχι για να βγει από το ευρώ, έτσι θα έρθω και σε αυτό, αλλά θα προετοιμαστεί έτσι ώστε με κάποιο τρόπο που δεν το είχε σκεφτεί, ή ελπίζει ότι θα προκύψει. Ουσιαστικά θα υψώσει ένα τείχος προστασίας γύρω από το τραπεζικό σύστημα του γαλλογερμανικού άξονα, έτσι ώστε όταν γίνει το boom, η πτώχευση, γιατί γι' αυτό πρόκειται, του ελληνικού δημοσίου, να μην χτυπήσει τις γαλλογερμανικές τράπεζες και να μην χτυπήσει το ισπανικό δημόσιο χρέος. Αυτός ήταν ο στόχος της. Αυτός ήταν ο στόχος της πέρσι, πριν 6-8 μήνες. Από τότε έχει κυλήσει πολύ δηλητηριώδες νερό στο αυλάκι και πλέον είναι προφανές, τουλάχιστον στον Υπουργό Οικονομικών της, ότι αυτό δεν γίνεται. Τα τείχη αυτά, τα στεγανά, δεν μπορούν να δημιουργηθούν. Οπότε ήδη αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει μια μεγάλη αντιδική ετός των κόλπων της γερμανικής κυβέρνησης για το τι πρέπει να γίνει. Και οι απόψεις ουσιαστικά διείστανται, τρίστανται. Είναι τρεις. Η μία άποψη είναι
ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να φύγει η Γερμανία από το ευρώ να τελειώνουμε. Να τελειώνουν, ναι. Ξέρουν τι κόστος έχει αυτό. Μια φοβερή ανατίμηση του νέου Μάρκου που ουσιαστικά θα έβαζε τη Γερμανία σε μεγάλες υφεσιακές περιπέτειες, καθώς θα έχανε την κινέζικη αγορά βασικά. Αλλά τουλάχιστον θα γλίτωναν από εμάς. Αυτή ήταν η μία λύση. Είναι η μία λύση που σκέφτεται. Και υπάρχουν άνθρωποι στη Γερμανία, και ξέρω και κάπως, έχω συζητήσει μαζί τους, που είναι αναφανδόν υπέρ αυτής της λύσης, γιατί σου λέει είναι μια καθαρή λύση και ξέρετε κάτι, έχει και μια τιμιότητα και μια σεμνότητα. Μπαμ και κάτω, τελειώνουμε. Βγήκαμε το ευρώ, έχουμε προβλήματα, θα τα λύσουμε. Τα έχουμε ξαναλύσει εμείς οι Γερμανοί, βέβαια. Όταν το Μάρκο ήταν υπερτιμημένο, ήταν ψηλά. Δεν έχουν δίκιο βέβαια, γιατί άλλες εποχές ήταν εκείνες, παγκοσμίως. Αλλά σου λέει, αφήστε μας να το κάνουμε εμείς, εσείς κάντε ό,τι θέλετε. Δεν έχουμε λόγο εμείς να πληρώνουμε για εσάς. Μία λύση. Η δεύτερη λύση που συζητιέται είναι ένας τρόπος, αυτό που σκεφτόταν η Μέρκελ αρχικά, ένας τρόπος, εάν έχουν φύγει όλα τα ομόλογα από τον ιδιωτικό τομέα και έχουν περάσει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο EFSF και στο IMF και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, πας και μπορέσει να γίνει μια αναδιάρθρωση μεταξύ κυρίων και κυριών, officials, έτσι, επισήμων, η οποία να μην πλήξει τις γερμανικές τράπεζες και το ισπανικό χρέος. Εγώ νομίζω ότι αυτή η άποψη υποχωρεί, ήταν η άποψη των συμβούλων της κυρίας Μέρκελ, νομίζω ότι ήδη βλέπουν ότι αυτό το σενάριο απομακρύνεται. Γιατί η κρίση φουντώνει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περίμενε. Και η τρίτη κλίση είναι αυτή που συνάδει πιο πολύ με την πρόταση την οποία στερνίζομαι και εγώ και κάνω και εγώ για την αναμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια μειοψηφική πρόταση εντός της Γερμανίας, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που τη συζητούν. Το μέλλον της Ευρώπης και το μέλλον της Ελλάδας εντός της Ευρώπης θα κριθεί από το ποια φατρία θα κερδίσει αυτόν τον αγώνα. Η τρίτη ποια είναι. Η τρίτη ουσιαστικά. Όχι το σχέδιο, είναι η πρώτη που έχω κάνει και εγώ με τον φίλο μου, τον Στιουαρτ Χόλαντ κτλ. Ή μια έκδοση αυτή, ή για παράδειγμα η πρόταση του Juncker με τον Τρεμόντι στις Financial Times τον Νοέμβριο του 2010, που είναι πολύ κοντά σε αυτά που λέγαμε κι εμείς, ή αυτό που είπε ο Σόρος πιο πρόσφατα, που και αυτό είναι πολύ κοντά, που είναι μια πάρα πολύ απλή ιδέα. Το χρέος μας και το δικό μας και της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας και της Ισπανίας και της Ιταλίας και του Βελγίου, έτσι, ή θα κουρευτεί με αλυσοδεδές αρνητικές εξελίξεις όλο το τραπεζικό σύστημα και παγκοσμίως. Όχι το θέλουμε να κουρευτεί, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Έτσι. Πες να μας πλακώσει. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να εξυπηρετηθεί. Είναι απλό. Ή θα ενοποιηθεί στο πλαίσιο αυτού που λέμε το ευρωομόλογο. Για παράδειγμα, ξέρετε, η Ευρώπη δεν έχει χρέος ως Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει χρέος. Η Ευρωζώνη δεν έχει χρέος. Έχει χρέος η Ελλάδα, έχει χρέος η Γερμανία. Η Ευρωζώνη δεν έχει χρέος. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αν εξαιρέσει αυτά τα 80-90 δις που μάζεψε του χρέους, έχει βέβαια και το collateral τα χέρια, αλλά αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δεν είναι μεγάλο. Ένα ελάχιστο χρέος έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το οποίο το έχει μαζέψει από εμάς δηλαδή. Συνολικά είναι απειροελάχιστο ποσοστό του ΑΕΠ της Ευρωζώνης. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει πάρα πολύ καλό όνομα παγκοσμίως στις χρηματαγορές. Αν πήγαινε να δανειστεί για πάρτι της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εκδίδοντας ευρωομόλογο, θα μπορούσε να εξασφαλίσει όρους καταπληκτικούς. 2,7% είναι, νομίζω, το επιτόκιο που θα κατάφερε να πάρει τώρα αυτή τη στιγμή. Να μην σας πω 2,5%. Χαμηλότερο από αυτά της Γερμανίας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αν πάει στην Ισοσιάπωνος και πει δανείστε με, θα ήταν πιο χαρούμενοι οι Ιάπωνες να δώσουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρά στη Γερμανία. Θα σας πω γιατί. Θα μπορούσε να το κάνει λοιπόν αυτό. Οπότε, όταν σκάει ένα ομόλογο ελληνικό, τώρα, πες, σκάει ένα ομόλογο 1,5 δις, το οποίο πρέπει να το πληρώσει ο κ. Παπακοσταντίνου, που δεν έχει. Και πάει και το δανείζεται από τους Γερμανούς. Με υψηλό επιτόκιο, το οποίο τον κάνει ακόμα πιο πτωχευμένο στο μέσο. Αντί να γίνει αυτό, έστω ότι αυτό το ομόλογο θα αναλαμβάνει να το εξυπηρετήσει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πώς. Θα μπορούσε να τυπώσει χρήμα. Εδώ στην Αμερική τυπώνουν, με τις έσουμε το χρήμα. Έτσι. Εδώ στη Γερμανία πήγαν από όλα, σωστό ήταν. Έτσι, με το φόβο που έχουμε του τυπώματος χρήματος λόγω του μεσοπολέμου και του υπερπροεθυρισμού, δεν τυπώνουμε. Εντάξει, δεν τυπώνουμε. Δανείσου το. Ως Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εξέδωσε ένα ευρωομόλογο με την ίδια αξία. Και
χρησιμοποιήσει λοιπόν αυτά που παίρνεις, πουλώντας το ευρωομόλογο, έτσι, και κάλυψε αυτό το 1,5 δις που πρέπει να πληρώσει τον Κωνσταντίνο. Τώρα, αυτό δεν το συγχωρείς, το ξελάτες. Δεν το συγχωρείς. Αλλά αντί να πληρώσω σήμερα 1,5 δις, αν το ευρωομόλογο το οποίο εκδίδει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να το καλύψει είναι 20 ETS, παράδειγμα, που δεν έχει κανένα λόγο να μην είναι, με 2,5-3%, ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει δώσει λεφτά. Θα πρέπει να δώσει 20 χρόνια αυτά. Γιατί να μην τα δώσουμε εμείς εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την επόμενη 20 ετία με επιτόκιο 2,5%, άντε 3, να πάρει και το κανητής της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι εξαφανίζεται ένα πολύ μεγάλο μέρος. Ιδίως όταν το δείτε πανευρωπαϊκά για όλη την Ευρωζώνη, εξαφανίζεται η κρίση χρέους. Η Ελλάδα θα έχει ακόμα, γιατί η Ελλάδα έχει πολύ ψηλό ποσοστό. Αλλά για την Ελλάδα μπορούν να γίνουν επιμέρους ρυθμίσεις. Το σημαντικό είναι να σταματήσει αυτό το σαράκι που τρώει όλη την Ευρωζώνη. Τα spreads θα εξαφανιστούν αν γίνει κάτι τέτοιο. Ερώτημα κάποιο που παίζει, γιατί το κάνουμε. Το είπα πριν, θα το ξαναπώ. Γιατί δεν μπορεί να φύγει η Καλιφόρνια από τη ζώνη του δολαρίου? Γιατί μπορεί να γίνει η Καλιφόρνια δημοκρατία? Republic of California. Θα πείτε, δεν θέλει ο Σφαρτζενέγκερ. Εντάξει. Δεν είναι αυτό το θέμα. Και να ήθελε ο Σφαρτζενέγκερ, που δεν είναι πλέον κυβερνήτης, αλλά μου αρέσει να το λέω. Γεμίζει το στόμα μου με το όνομα. Ο λόγος είναι ότι μια πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών δεν μπορεί να ξέρει ούτε εκείνη ούτε οι υπόλοιποι τι ποσοστό του δημόσιου χρέους της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης αντιστοιχεί. Άρα, αν ξέραμε ότι τόσα χρωστάς εσύ, σου αντιστοιχούν, τα πληρώνεις και φεύγεις. Αλλά δεν ξέρεις πόσα σου αντιστοιχούν εσύ, γιατί είναι κοινό χρέος. Δεν μπορείς να φύγεις. Όπερ με θερμινευόμενο, αν εκδοθεί το ευρωομόλογο και γίνει αυτή η λύση που σας είπα, η Γερμανία δεν θα μπορεί να φύγει από το ευρώ. Και είναι ο λόγος για τον οποίο οι Γερμανοί λένε όχι. Ναι, αλλά αν δεν κάνεις κάτι τέτοιο, η κρίση χρέους θα σε φάει. Και αν παράλληλα αρνείσαι να λύσεις το πρόβλημα του τραπεζικού συστήματος στη Γερμανία. Έτσι. Ας πούμε για παράδειγμα, σας δώσω ένα παράδειγμα τώρα μεταξύ μας, είμαστε δεν το πείτε σε κανέναν. Μιλούσα με δημοσιογράφο του Der Spiegel, έτσι, που μιλούσαμε και για την πρόταση που έχουμε κάνει με τον Stuart Holland, κάτι αντίστοιχο με αυτά που σας λέω τώρα. Και συμφωνούσαν απόλυτα. Ότι μόνο αυτή είναι η λύση και μάλιστα την υποστηρίζουν τώρα στη λύση. Δεν το γράφουν βέβαια. Ή γράφουν ένα μέρος του, δημοσίευσαν ένα άρθρο πρόσφατο που χρησιμοποίησα την έκφραση που χρησιμοποιούμε με τον Στουαρτ ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα νέο σχέδιο Μάρσαλ, αυτό το βάλανε, αλλά το ευρωομόλογο δεν το βάλανε. Θα το βάλουν εάν βγει κάποιος πολιτικός τους και το υποστηρίξει, μου είπα. Αλλά όταν τους είπα για το θέμα των τραπεζών ζόμπι, εδώ δεν μιλάμε. Και λέω, γιατί εδώ δεν μιλάμε, ρε παιδιά? Πρόβλημα δεν είναι αυτό. Πήραμε καφέ στο σπίτι μου, στο Μακρυγιάννη. Γιατί δεν μιλάμε γι' αυτό, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Και μου λέει, εδώ δεν μιλάμε. Και φεύγοντας από το σπίτι, μου λέει, οι περισσότερες μετοχές του Spiegel ανήκουν στην Deutsche Bank. Ωραίο το ερώτημα. Να σας πω το εξής. Οι λαοί πάντα πληρώνουν τα σπασμένα μιας κρίσης. Αυτή είναι μια τραγωδία και πραγματικότητα ταυτόχρονα. Ο αμερικανικός λαός, δηλαδή αυτοί οι οποίοι ήταν εχημαζόμενοι από τη δεκαετία του 70 της πετρελαϊκής κρίσης μέχρι σήμερα, με πολύ χαμηλούς μισθούς, που δούλευαν διπλάσιες ώρες, που όλο και είχαν χαμηλότερο επίπεδο ζωής και γι' αυτό αναγκάζονταν να δανείζονται όλο και περισσότερα, αυτοί πληρώνουν σήμερα το χρέος, το οποίο έτσι με μείωση των δημόσιων παροχών, της όποιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κτλ. Εκείνοι πληρώνουν. Τουλάχιστον όμως, σταμάτησε να αυξάνεται η ανεργία. Υπάρχει μία προοπτική να αρχίσει να πέφτει. Έπεσε από το 10 στο 9. Εμάς εδώ ανεβαίνει εκθετικά. Τι είναι καλύτερα? Έτσι και ο λαός πληρώνει. Και αυτός ο λαός και ο γερμανικός λαός πληρώνει για την κρίση μας. Και η κρίση επιταχύνεται. Δεν είναι καλύτερα άμα είναι να πληρώνουμε εμείς. Έτσι και έτσι το κεφάλι δεν πρέπει να πληρώσει. Εντάξει. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Τουλάχιστον εμείς πληρώνουμε να γίνει και κάτι. Να σταματήσει η σκοτωδίνη. Η κατάρρευση. Η ελεύθερη πτώση. Στις ΗΠΑ η ελεύθερη πτώση σταμάτησε.
Βέβαια δεν ανέβηκε η οικονομία. Ήταν εκεί, έκανε ένα μπαμ, πήγε εκεί και έμεινε εκεί. Αλλά σταμάτησε να πέφτει κι άλλο. Εμείς εδώ πέφτουμε κι άλλο. Και θα πέφτουμε κι άλλο. Γιατί δεν κλείσαμε τις τρύπες, όπως έκανε ο Γκάιντερ και ο Σάμπερς, του τραπεζικού συστήματος. Κανένα. Καταρχήν δεν τυπώνει. Το πρόβλημα, μακάρι να μπορούσε να τυπώσει. Ξέρετε το πρόβλημα που έχει περνάει και ποιο είναι. Θέλει να τυπώσει χρήμα και δεν μπορεί. Να σας πω γιατί. Από το χρήμα που κυκλοφορεί στις προηγμένες οικονομίες, μόνο το 9% είναι τυπωμένο. Το υπόλοιπο είναι ηλεκτρονικό. Εντάξει. Ωραία. Αν τυπώσει χρήμα ο Μπερνάκη, ο Μπερνάκη το είχε πει ότι θα ήθελα να. Και αυτό τον λένε και helicopter Ben. Έτσι. Θα ήθελα, λένε, να μπορώ να τυπώνω χρήμα, το βάζω σε helicopter και να πετάω πάνω από τι μεγάλε πόλει και να το πετάω. Έτσι. Σοβαρά το είχε πει, δεν το κάνω στο μυαλό μου. Να σα δώσω και το link να πάτε να το δείτε. Βεβαίω αυτό δεν έχει δικαίωμα να το κάνει από τον νόμο. Θα ήθελε να το κάνει. Οπότε το quantitative easing, η ποσοτική χαλάρωση που έχετε διαβάσει, που είναι που αυτό το λένε τύπο μαθήματο, ξέρετε τι είναι. Πάει σε μια τράπεζα και τη λέει: αλλά τι παλιόχαρτα έχει, τα αγοράζει. Πάει σε μια εταιρεία και αγοράζει μετοχές. Και τι σημαίνει αγοράζει. Τους ανοίγει ένα λογαριασμό στην κεντρική τράπεζα και τους δίνει ένα overdraft facility. Τους δίνει τη δυνατότητα να τραβάνε από αυτόν τον λογαριασμό. Για να κάνουν πράγματα, να ξοδεύουν, να αγοράζουν, να πληρώνουν, να δίνουν. Κάνουν. Έτσι. Οι εταιρείες αυτές παίρνουν το λογαριασμό αυτό και δεν το χρησιμοποιούν. Γιατί σε περίοδο κρίσης ο καθένας προσπαθεί να μειώσει τα έξοδά του. Το κρατάει, το βάζει στα βιβλία του ως περιουσιακό στοιχείο, γιατί είναι πτωχευμένος. Και πάει να τα ανεβάσει λίγο τα assets του, τα περιουσιακά του στοιχεία, για να βγει από τη μαύρη τρύπα το βιβλίο. Και δεν πάει να τα ξοδεύσει. Σε αυτή την περίπτωση, ξέρετε τι σημαίνει. Ο Μπερνάκε έχει αποτύχει να αυξήσει την ποσότητα χρήματος. Αυτό είναι το μέγεθος της κρίσης στο οποίο βρισκόμαστε. Φανταστείτε, κεντρικός τραπεζίτης να προσπαθεί να δημιουργήσει χρήμα και να μην μπορεί. Αυτή είναι η βαθιά κρίση. Το τελευταίο καιρό τα έχει καταφέρει καλύτερα. Δηλαδή έδωσε τόσα πολλά overdraft facilities στις επιχειρήσεις και στις τράπεζες, που άρχισαν να ξοδεύουν ένα κομμάτι από αυτό και γι' αυτό υπήρξε μια σταθεροποίηση της αμερικανικής οικονομίας. Εδώ στην Ευρώπη ακούνε ποσοτική χαλάρωση και το γερμανικό μυαλό παθαίνει εγκύλωση. Έχει σημασία και αυτό νομίζω ότι αξίζει να το πω. Και το πολιτισμικό, ξέρετε, μετράει. Ακόμα και το γλωσσολογικό. Το σημειολογικό. Σε όλη την υπόλοιπη Δύση, η λέξη που χρησιμοποιείται, η λατινική, λατινογενής λέξη για ουσιαστικά χρέος, για δάνειο, είναι η λέξη πίστη. Credit. Το credo. Στη Γερμανία, η λέξη για πίστη, η λέξη για credit, είναι η λέξη ενοχή. Ενοχή και χρέωση είναι το ίδιο πράγμα για τον Γερμανό. Και ξέρετε, άμα είσαι και προτεστάτης όπως είναι η Μέρκελ, που δεν πιστεύεις στην άφεση των αμαρτιών. Έτσι. Έχεις πρόβλημα. Θα παγούμε Μέρκελ, έτσι εδώ. Θα ήθελα να ρωτήσω το χρέος τα 13. Είναι το αμερικάνικο κράτος από το αμερικάνικο τραπεζικό σύστημα. Δεν έδωσε το πήρε. Όχι, άλλο έδωσε, το πήρε. Δεν θα λείψει το αμερικάνικο κράτος. Όχι. Κοιτάξτε, μια παλαιοδίτικη οικονομική θεωρία, η οποία δυστυχώς, την οποία δυστυχώς την πιστεύει ο κύριος Τρισέκη και η κυρία Μέρκελ, είναι ότι εάν η λεγόμενη ποσοτική θεωρία του χρήματος, έτσι, η οποία τη λέει ότι αν αυξήσεις την ποσότητα χρήματος σε μια οικονομία, έτσι, δημιουργήσεις χρήμα και το κυκλοφορήσεις, τότε θα έχεις περισσότερο χρήμα που θα κυνηγάει τον ίδιο αριθμό αγαθών και υπηρεσιών, αυτό θα δημιουργήσει πληθωριστικές τάσεις και τελικά θα καταλαβαίνεις μια τρύπα στο νερό, το μόνο που θα έχεις καταφέρει είναι να αυξηθούν κατά μέσο όρο οι τιμές, χωρίς να έχει αυξηθεί τίποτα. Ούτε η παραγωγή, ούτε η ανεπασχόληση, ούτε τίποτα. Ναι, αλλά αυτό είναι μια νοησία. Γιατί δεν μιλάμε γενικά, μιλάμε για περίοδο κρίσης. Τι σημαίνει κρίση. Επιτρέψτε μου να ορίσω την κρίση με τον δικό μου τρόπο. Περισσότεροι συνάδελφοι μου διαφωνούν με αυτό. Να το ξέρετε, έτσι. Και να κρίνει όλους τους οικονομολόγους και εμένα, γιατί ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του. Λοιπόν, το δικό μου μακρύ και κοντό είναι το εξής. Ότι η κρίση είναι η συμβίωση
Πλεονάσμα της εργασίας και πλεονάσμα του κεφαλαίου. Το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κρίση είναι πλεονασματική εργασία, ανεργία δηλαδή. Να υπάρχουν άνθρωποι που να θέλουν να δουλέψουν στο μισθό που προσφέρουν οι εργαζόμενοι σε αυτούς που ήδη δουλεύουν και να μην βρίσκουν θέση εργασίας. Και πλεονασματικό κεφάλαιο. Να υπάρχουν χρήματα, έτσι, και αυτός που τα έχει να μην ξέρει πού να τα βάλει. Γιατί δεν είναι ότι δεν ξέρει πού να τα βάλει, είναι ότι δεν βρίσκει κάπου rate of return της προκοπής, απόδοση. Αυτό είναι η κρίση. Ή δεν θέλει να τα βάλει. Όχι, δεν θέλει να τα βάλει. Για να κερδίσει περισσότερα. Όχι, δεν θέλει να τα βάλει. Προφανώς θέλει να τα βάλει. Για να κερδίσει περισσότερα. Άμα θέλει να κερδίσει περισσότερα, πρέπει να τα βάλει κάπου. Γιατί η μεγάλη αμαρτία του επενδυτή είναι να κρατάει τα χρήματα. Το χειρότερο πράγμα που φοβάται ένας τραπεζίτης, ένας ιδιώτης, είναι χρήμα το οποίο δεν το έχει διαθέσει. Αφού το κρατάει στο μαξιλάρι. Γιατί όσο στο μαξιλάρι δεν γίνεται όλα. Αφού παίρνει από τους τόκους. Ποιους τόκους, καλέ. 0,5%. 0,5%. Σε δισεκατομμύρια. Σε δισεκατομμύρια. Είναι ελάχιστη απόδοση. Όταν το ελληνικό δημόσιο πληρώνει 6%, το 0,5% είναι απαράδεκτο. Ωραία. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πλεονασματικά κεφάλαια, πλεονασματική εργασία. Να τελειώσουμε. Τι σημαίνει λοιπόν, γιατί δεν έχω απαντήσει ακόμα το ερώτημα. Όταν λοιπόν έχεις κρίση και έχεις πλεονασματική εργασία, πλεονασματικό κεφάλαιο, έχεις παραγωγικούς συντελεστές που μένουν και κάθονται και δεν δουλεύουν. Εάν καταφέρεις και αυξήσεις την ποσότητα χρήματος, γιατί όπως είπαμε προηγουμένως δεν είναι αναγκαστικά εύκολο, και κυκλοφορείς περισσότερο χρήμα και αυξηθεί η ζήτηση, αρχίζουν και δουλεύουν πιο πολλά. Πιο πολλοί από τους παραγωγικούς συντελεστές που δεν δουλεύαν πριν. Παράγουν περισσότερα αγαθά. Το οποίο τι σημαίνει. Σημαίνει ότι έχεις μεγαλύτερη ποσότητα χρήματος, αλλά έχεις και περισσότερα αγαθά. Οπότε δεν υπάρχει καμία απολύτως πληθωριστική τάση. Και για τον λόγο του αληθές, θα με πιστεύετε, κοιτάξτε να δείτε τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν ουσιαστικά δημιουργηθεί πάνω από 20-25 τρισεκατομμύρια δολάρια από τον Bernanke, πέραν αυτό που έδωσε στις τράπεζες εκείνη την σύντομη περίοδο. Και ο πληθωρισμός είναι ο χαμηλότερος της ιστορίας μετά το 1962. Άρα δεν υπάρχει καμία πληθωριστική κίνηση. Μάλιστα. Επόμενος. Εσείς. Διαψέστε μου την εντύπωση που έχω ότι αυτή η κρίση έχει να κάνει με την παραγωγή και επιδίωξη κερδών κεφαλαίων πάνω στα κεφάλαια που προσωρινή συγκέντρωση κεφαλαίων από τον ασθενειακό κεφάλαιο. Και αυτό είναι ακριβώς το πλεόνασμα που δεν μπορεί να δημιουργηθεί, διότι δεν μπορεί να παράγει όπως παρήγαγε τα προηγούμενα χρόνια με τα παράγωγα, τα συμβόλαια, όλα αυτά, κέρδη πάνω στα κέρδη. Διότι αυτό που παρακολουθούσα και εγώ ως δημιουργός εργαζόμενος στις τράπεζες, έβλεπα αυτό το κυνηγητό το διαρκές να πάρει κάθε τράπεζα την πελατεία της άλλης με κάθε τρόπο και να δώσει δάνεια ώστε να πάρει τα δάνεια της άλλης τράπεζας και να εμφανίσει αυτή την επιδίωξη που είχαμε για τα πόνους και όλα αυτά, ένα μέρος. Αυτό είναι ένα μέρος. Τα πόνους και όλα αυτά που βγήκαν με αφορμή την Lehman Brothers και όλα αυτά, αυτή η συζήτηση αρχική του 2008 ήταν ότι επιδιώκανε οι τραπεζίτες να παίρνουν πόνους στα στελέχη. Και εκεί χάθηκαν τα λεφτά. Και συνεχεία φαίνεται ότι ήταν αυτό το πόνο. Αλλά ότι έχουν να κάνουν ένα πρόβλημα στη δομή πια της οικονομίας, στην κρίση, που βγάζει χρήμα από το χρήμα. Είναι αυτή η συζήτηση που γινόταν από τον καιρό του εισάξεως του κλιματιστήριου στην Ελλάδα, που τότε είχε ανακαλύψει η κυβέρνηση και ήταν αρκετοί πρόθυμοι δημοσιογράφοι και οικονομολόγοι που υποστήριζαν την άποψη ότι να που υπάρχει και μια οικονομία πάνω στην οικονομία, η οποία είναι ευθραυτηρή και βοηθάει την ανάπτυξη, το χρηματιστηριακό κέρδος. Μήπως τελικά, και θα ήθελα να ικανοποιήσει να ακούσω τη διάψευση, έχουμε ένα τέτοιο πρόβλημα τόσο δυνατά ριζωμένο στις οικονομίες που δεν μπορεί κανείς να το αποφύγει και η κρίση αυτή δεν μπορεί να επιληθεί με τον τρόπο που πρότειναν και έκαναν οι δύο πρώην, ο πρώην Υπουργός του Κλίντον και ο νέος του Μπαράκ Ομπάμα. Αυτό είναι ένα θέμα. Αν μπορώ να πω και κάτι ακόμα, να μιλήσω μετά.
της πράγματος του Παπαγιαννίδη σε μια εκδοχή και συζητούσαμε. Μου κάνει εντύπωση μεγάλη, γιατί καμία πολιτική δεν και δεν έχω ακούσει και καμία απόφαση από οικονομολόγους, ούτε από εσάς ακόμα, αυτό το περίμενα. Να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του χρέους, του δανεισμού, του χρέους του οφείλει η Ελλάδα. Με την επίλυση των εθνικών προβλημάτων της χώρας που κοστίζουν πάρα πολύ. Κύπρος και η Αμβελή. Ορίστε. Η Κύπρος μας κοστίζει τώρα. Κοστίζει πρόβλημα. Όχι, εννοώ ως... Κοιτάξτε, δεν είμαι αφήνει. Εμείς κοστίζουμε στην Κύπρο τώρα. Δεν το λέω με αφήνει αυτό που λέω. Ως πρόσχημα για τους εξοπλισμούς, που αν δεν κάνω λάθος είναι περίπου το 3-4% του ΑΕΠ κάθε χρόνο. Αυτό το κομμάτι με την εγγύηση και τις συμμαχίες που υποτίθεται ότι εγγυάται τα σύνορα κάθε χώρα πλέον, αλλά και της Ευρώπης στη γωνιά του, την ελληνική, της Ευρώπης, να απαλλαγούμε από αυτό το χρέος και ας παίρνουμε 3,5% από τις δαπάνες αυτές και ένα κομμάτι του υπόλοιπου του δανεισμού να πηγαίνει σε παραγωγικές επενδύσεις, από το αποτέλεσμα των οποίων να παίρνουν επίσης ένα κομμάτι για το χρέος αυτό. Διότι αυτό που συμβαίνει τώρα είναι αυτό που πολύ απλά και κατανοητά περιγράψαμε. Δηλαδή να παράγουμε κάτι, από το οποίο κάτι να παίρνουν οι δανειστές. Ωραία, να σας απαντήσω για να μην μονοπολούμε τις ερωτήσεις. Το δεύτερο ερώτημα δεν θα το απαντήσω ιδιαίτερα. Το μόνο που θα πω είναι ότι αν θέλετε αυτό το 3,5% που πληρώνουμε είναι ένας φόρος στο στρατιωτικό βιομηχανικό κατεστημένο της Δύσης, μόνο και μόνο για να ανήκουμε σε αυτήν. Τόσο απλά. Η κρίση δεν προκύπτει από αυτό. Καλό θα ήταν αυτό το 3,5% να το δίνουμε κάπου αλλού. Να το δίνουμε στην υγεία, να το δίνουμε στην παιδεία, να το δίνουμε στις συντάξεις, να το δίνουμε στην ανάπτυξη, σε επενδύσεις, καινοτομίες κτλ. Προφανώς. Αλλά δεν είναι ο λόγος που έχουμε κρίση τώρα. Αυτό το είχαμε πάντα. Αλλά το πρώτο ερώτημα θα το απαντήσω όσο πιο προσεκτικά μπορώ. Κοιτάξτε, καπιταλισμός χωρίς χρέος είναι σαν χριστιανισμός δίχως κόλαση. Δεν λειτουργεί. Έτσι. Γιατί, σκεφτείτε να σας το πάω λίγο παλιά έτσι από το πράγμα που αρχή, γιατί είναι σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό. Επί φεοδορχίας, πώς λειτουργούσε η παραγωγή. Είχες τους κολύγους, δούλευαντας στα χωράφια, παρήγαζαν. Μαζευόταν το καλαμπόκι. Ερχόταν το αφεντικό τσιφλικάς με τους μπράβους του. Παίρναν το μισό, το 60%, 70%. Δεν έχει σημασία. Το μάζευαν και αφήναν το υπόλοιπο στους κολλήγους για να ζήσουν. Αυτό το που παίρναν το κομμάτι, το πούλεγαν στις αγορές, βγάζαν μια υπεραξία, χτίζαν παλάτια, φτιάχναν στρατούς, κάναν πολέμους. Με άλλα λόγια, να το πω απλά. Η παραγωγή ερχόταν πριν από τη διανομή και η διανομή ερχόταν πριν από τη συσσόρευση πλούτου σε χρηματοπιστωτικά, χρυσό κτλ. Είχες λοιπόν παραγωγή, διανομή, συσσόρευση χρηματικού πλούτου. Ήταν απλά τα πράγματα, ήταν απλές οι κοινωνίες τότε. Με το που δημιουργεί το καπιταλισμό, τι έγινε. Ο τσιφλικάς πάει να είναι τσιφλικάς και γίνεται ραντιέρης. Και γίνεται ουσιαστικά εισοδηματίας. Ενοικιάζει τις γέες, τις κόβει κομμάτι-κομμάτι, παίρνει κάποιους από τους επιστάτες που τους είχε για μπράβους ή κάποιους από τους θέους των κολλήγους, έτσι, και αυτοί γίνονται επιχειρηματίες. Τι σημαίνει επιχειρηματίες? Οργανώνει την παραγωγή, ο τσιφλικάς δεν ασχολείται με το καλαμπόκι, δεν τον νοιάζει καθόλου. Τι κάνει, τους χρεώνει, νίκη. Ενίκη, αναστρέμουν. Έτσι. Αυτοί που είναι τώρα, αν θέλετε, εργοδότες πια. Επιχειρηματίες, καπιταλιστές, πείτε τους όπως θέλετε. Παίρνουν κάποιους από τους θέους των κολλήγους που τους είχαν πετάξει από τη γη και τους έλεγαν να μου βλέψετε με ρομίσι, με οργάματα. Για να το κάνει αυτά όλα τώρα ο επιχειρηματίας, θέος επιστάτης, πρέπει να πάει να δανειστεί χρήματα από τον τοκογλύφο για να πληρώσει τον νίκη, να πληρώσει τον εργαζόμενο αγρότη, ελπίζοντας ότι όταν θα βγει τον καλαμπό και θα το πουλήσει στις αγορές, θα ρεφάρει. Θα βγάλει αρκετά χρήματα για να αποπληρώσει τα νίκια, τους μισθούς, τις πρώτες ύλες και ό,τι του θα του μείνει θα είναι και το κέρδος του. Το οποίο θα το επενδύσει την επόμενη χρονιά στην παραγωγή. Και θα πληρώσει και τους στόχους βεβαίως έτσι. Του κοκλήφου. Οπότε προσέξτε τι γίνεται τώρα. Αναστροφή χρονική.
Πρώτα γίνεται η διανομή και μετά γίνεται η παραγωγή. Αλλά για να γίνει η διανομή πρώτα πρέπει να δανειστεί αυτός χρήματα. Οπότε ουσιαστικά το χρέος είναι αναπόσπαστο και απαραίτητο κομμάτι για την καπιταλιστική παραγωγή. Το οποίο τι σημαίνει, αν το δούμε λίγο φιλοσοφικά, είναι σαν να παίρνεις αξία από το μέλλον, βάζεις ένα χέρι από το παρόν, βάζεις το μέλλον, τραβάς την αξία από το μέλλον, δεν έχει παραχθεί ακόμα, την τραβάς αξία, τη φέρνεις στο παρόν, έτσι ώστε να παραχθεί αξία στο μέλλον. Αυτό λοιπόν είναι ένας μηχανισμός ανακύκλωσης πλεονασμάτων μεταξύ του παρόντος και του μέλλοντος, αυτό το χρέος. Όσο αυτό το χρέος λειτουργεί ανακυκλωτικά και παραγωγικά, αυξάνει το πλούτο και είναι αναπτυξιακό. Όμως κάποια στιγμή, κάποιος οίκος είναι αυτός ο οποίος διαχειρίζεται αυτή την ανακύκλωση και λέγεται τράπεζα. Όταν αυτή η τράπεζα πάει να λειτουργεί ως ιδιωτική επιχείρηση, γιατί, τι εννοώ ως ιδιωτική επιχείρηση, μια ιδιωτική πορεία, αν έχετε μια επιχείρηση και φαλυρίζει, κλείσατε. Έτσι δεν είναι. Πάει, πεθάνατε. Όταν όμως οι τράπεζες παίζουν τόσο πολύ μεγάλο ρόλο στη διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας, ο τραπεζίτης δεν λειτουργεί ως ιδιώτης. Κρατικοδίαιτος είναι. Εξορισμού. Γιατί? Γιατί ξέρει ότι αν φαλυρίσει, το κράτος θα το σώσει. Γιατί αν δεν το σώσει, θα καταστραφεί όλη η οικονομία. Οπότε, ο απλός κανόνας του καπιταλισμού που λέει ότι ο καπιταλιστής κερδίζει επειδή είναι ο γενναίος μαχητής εναντίον του ρίσκου, που παίρνει ρίσκα και το κέρδος είναι η ανταμοιβή του για το ρίσκο, αυτός δεν παίρνει κανένα ρίσκο. Αν κερδίσει, κέρδισε, αν χάσει, χάσανε. Έτσι. Το οποίο τι σημαίνει όμως. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι αυτός έχει κάθε λόγο να δανείζεται ο ίδιος για να βάζει στοιχήματα εφόσον του επιτρέπεις, λες και δεν υπάρχει όριο. Και όταν αυτά τα χρέη αυξάνονται πάντα από ένα σημείο, δηλαδή υπάρχει ένα όριο στο πόση αξία μπορείς να πάρεις από το μέλλον να τα φέρεις στο παρόν. Όταν πας να πάρεις πολύ περισσότερο, ξαφνικά μπορεί μεσοπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα, να φουντώνεις την οικονομική δραστηριότητα, κάποια στιγμή αυτό όμως θα σκάσει, αν το παρακάνεις. Αν έπρεπε να υποστείς τις συνέπειες του σκασίματος εσύ, δεν θα το έκανες. Λίγο μυαλό να έχεις. Το θέμα δεν είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μυαλό. Είναι ότι ξέρουν ότι αν σκάσει δεν πειράζει. Έτσι. Και όντως, σήμερα δεν ζούμε. Εγώ το λέω και το ξαναλέω, και θεωρείται λίγο εξτρεμιστικό. Το 1991, λέω, κατέρευσε ο υπαρκτός σοσιαλισμός. Το 2008 κατέρευσε ο υπαρκτός καπιταλισμός. Και τώρα τι έχουμε. Έχουμε ένα νέο μόρφωμα. Το οποίο εγώ το ονομάζω πτωχοτραπεζοκρατία. Όχι τραπεζοκρατία, πτωχοτραπεζοκρατία. Είναι ένα καθεστώς στο οποίο κυριαρχούν οι πτωχευμένοι τραπεζίτες. Και όσο πιο πτωχευμένοι είναι, τόσο μεγαλύτερη εξουσία. Είναι ένα περίεργο μόνο. Θέλω να με βοηθήσετε, κύριε Παναθάκη, λίγο να δω αν είναι παράδοση ή όχι. Μία σκέψη κάνω και πρώτη βοήθειά σας. Για να βοηθούμε εμείς σαν Ελλάδα με το χρέος. Και να βοηθούν και οι δανειστές, να πάρουν τα χρήματά τους. Θα μπορούσε, ας πούμε, να γίνει, γιατί άκουσα ότι δίνουμε 30 δις το χρόνο, σε τόπους και το έχω χρεωρήσει. Θα μπορούσαμε να δώσουμε, ας πούμε, πρώτα το κεφάλαιο για 10 χρόνια, 30 δις το χρόνο, και άλλα 5 χρόνια τους τόπους. Οι δανειστές θα πάρουν τα λεφτά μας και εμείς σε 15 χρόνια θα τις χρεώσουμε. Τι είναι απόψη σας? Η απάντηση είναι μακάρι, αλλά όχι. Να σας πω γιατί όχι. Εάν ο δανειστής μας ήταν ένας, θα κάναμε μία διαπραγμάτευση, ένας προς ένα. Τι είναι ο Γάιδαρος, τι είναι το ζουμί του, έτσι, έλα εδώ να τα βρούμε. Όπως λέτε, ακριβώς όπως. Το πρόβλημα είναι ότι ο δανειστής μας δεν είναι ένας. Όταν σκάει ένα ομόλογο σήμερα και είναι, ξέρω εγώ, 100.000 ευρώ, 1 εκατομμύριο ευρώ και πρέπει να το ξεπληρώσεις. Αυτό το ομόλογο το έχει αγοράσει ένα ασφαλιστικό ταμείο της Μαλαισίας. Που το χρειάζεται να πληρώσει συντάξεις στη Μαλαισία. Τι θα του πεις εσύ τώρα, πάρε τα κεφάλαια και μην πάρεις στους τόκους. Αυτός δεν έχει απαραίτητα, αυτός δεν έχει δανείσει καταρχήν. Αυτός αγόρασε αυτό το ομόλογο πριν από 6 μήνες σε μια αγορά. Δεν ήξερε καν ότι είναι ελληνικό. Λέω τώρα. Εντάξει. Σε αυτόν, αυτός δεν θα σου πει ποτέ ναι στην πρόταση. Για να του δώσω το λόγο ότι πρέπει εκεί τη στιγμή τα έχει ανάγκη, πρέπει να πάει να πληρώσει τις συντάξεις. Οπότε υπάρχει μια πανσπέρνη, δεν έχουμε. Αυτό, ξέρετε, έχετε ακούσει για την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου. Συνάδελφοί μου και φίλοι μου που μου ζήτησαν και εμένα να τους υπογράψω, να ψάξουν να βρούμε σε ποιο χρωστάμε, να δούμε πόσο πιο ποσοστό χρέος αυτό είναι, πώς λέγεται, είτε χθες, απεχθές, που μπερδεύω, όνειρος, αγγλιστή κτλ. Ωραία.
Πραγματικά εγώ πιστεύω στους λογιστικούς ελέγχους. Καλό είναι να ξέρεις σε ποιο χρωστά, ποιος τα πήρε, τι γίνανε κτλ. Αλλά δεν υπέρβασα, ξέρετε γιατί, δεν με ενδιαφέρει σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση. Πρώτον, γιατί από αυτούς τους οποίους δανειστήκαμε είναι αυτοί στους οποίους χρωστάμε. Η αγορά ομολόγου είναι τόσο ρευστή και τόσο γρήγορη που ένας Θεός ξέρει αυτός που το έχει σήμερα. Από ποιον το πήρε, ούτε ο ίδιος δεν ξέρει από ποιον το πήρε. Και πόσες φορές άλλαξε χέρι αυτό το ομόλογο από τότε που εκδόθηκε. Οπότε θα του πω, ξέρεις ότι αυτό το πράγμα, δηλαδή το πήρε η κυβέρνηση Τάδε Μητσοτάκη το 91 και δεν το χρησιμοποίησε καλά. Άρα εγώ δεν στο επιστρέφω ή θα σου επιστρέψω μόνο τους στόχους, θα σου επιστρέψω μόνο το κεφάλι. Δεν γίνεται τέτοια κουβέντα. Αν παίρνουμε 300 δις από την Κίνα και κυρώνουμε σε αυτούς τα 15 χρόνια, ξεχνιόμαστε. Κοιτάξτε, η Κίνα, λοιπόν εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί έχω τρέφω πολύ μεγάλο σεβασμό στους Κινέζους. Ιδίως από τότε που έκανα μια επίσκεψη πέρυσι στην Σανχάη και στο Πεκίνο και μίλησα και με κεντρικούς τραπεζίτες και με ιδιωτικούς τραπεζίτες. Και πραγματικά είπα, τι ωραία που θα ήταν να είχαμε τέτοιους ανθρώπους στην Ευρώπη. Γιατί καταλάβαιναν τι συνέβαινε στην Ελλάδα καλύτερα από τους δικούς μας εδώ. Στη Σανχάη. Λοιπόν, οι Κινέζοι, ξέρετε, τρέμουν την κατάρρευση του ευρώ. Όπως και ο Μπερνάκη, όπως και ο Ομπάμα. Γι' αυτό μιλούσε τόσες ώρες με την Μέρκελ για το ελληνικό πρόβλημα. Τρέμουν την κατάρρευση του ευρώ. Γιατί, τέλος πάντων, είναι μια ολόκληρη συζήτηση. Γιατί οι ίδιοι θα ήταν διατεθειμένοι να στηρίξουν το ελληνικό χρέος. Ήταν. Πραγματικά ήταν. Γιατί δεν το κάνουν. Δεν έχουν εμπιστοσύνη στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σου λέει, αυτοί καταλαβαίνουν ότι το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό. Και θα στηρίξουν και το ελληνικό χρέος. Το πορτογαλικό. Την Deutsche Bank. Τις ανεκδίκητες αυτές τις πολιτιακές τράπεζες στην Γερμανία, όλα αυτά ο φτωχός Κινέζος θα το στηρίξει. Σου λέει, παιδιά, οργανωθείτε, να βοηθήσω κι εγώ σαν το Θεό. Του προσέφησε, το τρέχει στους 100 μέτρα και λες, Θεέ μου, κάνε να κερδίσω, και σου λέει, τρέχα κι εσύ λίγο. Έτσι. Λοιπόν, δεν μπορεί ο Κινέζος να μας σώσει εμάς όταν είμαστε μέρος ενός ευρωσυστήματος το οποίο είναι άκρος προβληματικό. Η Ιρανιακή Σύμβαση δεν μας δεσμεύει από το οργανωθούμε. Ναι, ότι είναι, Κινέζο, είναι και αυτό. Εμείς είμαστε δεσμευμένοι και είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Κοιτάξτε, όχι, η αλήθεια είναι ότι αν η Ελλάδα αυτή τη στιγμή εκδώσει νέα ομόλογα, μπορεί να τα αγοράσει ο Κινέζος. Δεν υπάρχει πρόβλημα με την έγκριση τη σύμβαση. Δεν μπορούμε να βάλουμε τον Κινέζο να αποπληρώσει μέρος των 110 που πήραμε. Αλλά το να εκδώσουμε αυτή τη στιγμή ομόλογα τα οποία θα τα αγοράσει ο Κινέζος δεν μπορεί να μας απαγορεύσει καμία δανειακή σύμβαση. Να χρησιμοποιήσουμε Κινέζους και Ρώσους συγκεκριμένα για να αποπληρώσουν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέρος των 110 δις που πήραν. Πώς θα το χρησιμοποιήσουμε, δηλαδή, τι θα πει ο μόνος. Ο μπαμπάς σας, η μαμά σας μπορεί να ξεπληρώσει το δάνειο σας τραπεζικό. Να. Μπορούμε να πάρουμε δάνειο από την Κίνα με 30% ναι, ναι. Να συμπληρώσουμε τα 110 δις. Όχι εφόσον γίνεται άμεσα. Έμεσα ναι. Δηλαδή αν μπορούσαμε να εκδώσουμε ομόλογα αυτή τη στιγμή. Αν μπορούσαμε να εκδέσουμε ομόλογα αυτή τη στιγμή και να τα αγοράσουν στις αγορές οι Κινέζοι φτηνά, θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Γιατί δεν το κάνουμε. Γιατί οι Κινέζοι δεν είναι ηλίθιοι να πάνε να αγοράσουν ομόλογα ενός κράτους το οποίο είναι μέρος ενός ευρωσυστήματος που είναι υποκατάρρευση. Με αντάλλαγμα, άμα πάρουν κάτι. Όχι, δεν θέλουν να πάρουν τίποτα. Καλά λιμάνι, τίποτα. Α, δεν, δεν το θέλουν. Να μιλήσω στον να δούμε περισσότερο. Ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους εσάς για την παρουσία σας και τη συμμετοχή σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Ο λόγος που το σωματείο μας πήρε αυτή την πρωτοβουλία είναι ότι πραγματικά θέλαμε να ξεδιαλύνουμε το τοπίο γύρω από την κρίση. Δεν σηκώνεστε λίγο. Νομίζω ότι έχουν υποθεί πάρα πολλά ψέματα. Ειδικά για την Ελλάδα και το πού οφείλεται το χρέος, έχουμε ακούσει πάρα πολλούς μύθους. Θα σταθώ σε κάποιους από αυτούς. Ένας από αυτούς είναι το υπέραντο και σπάθαρο ελληνικό κράτος, δημόσιο, με τη μόνη διαφορά ότι ακόμα και τα στοιχεία του διαψεύδουν. Είμαστε τα έξω, η συμμετοχή του δημοσίου στην οικονομία είναι ίσα από αγγίση στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι, επιτέλους μετά από αυτή την απογραφή, βρήκαμε ότι είναι γύρω στους 768.000, όταν οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Βρετανία είναι 6 εκατομμύρια, αποτελούν το 10% του πληθυσμού, ενώ στην Ελλάδα το 7% του πληθυσμού. Ένας δεύτερος μύθος είναι ότι εδώ δεν έχουμε παραγωγική βάση,
Δεν έχουμε δηλαδή βιομηχανία, δεν παράγουμε τίποτα. Ας πούμε, έχουμε πιο πολύ τουρισμό, έχουμε υπηρεσίες και αυτός είναι ο λόγος που έχουμε την κρίση. Αλλήμονο, αν συνέβαινε έτσι, τότε χώρες όπως το από τη Μικρή Κύπρο και το Λουξεμβούργο μέχρι τη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν πάντα συνέχεια σε μόνιμη κρίση. Αντίθετα, υπάρχουν χώρες όπως η Ιαπωνία που έχει πολύ μεγάλη βιομηχανική βάση, είναι χώρες που στηρίζεται στις εξαγωγές και έχει το μεγαλύτερο δημόσιο χρέος παγκοσμίως, 200%. Νομίζω ότι ο κ. Βαρουφάκης έδωσε πραγματικά με πολύ γραφικό τρόπο το λόγο των ρόλων του τραπεζικού συστήματος, τι ακριβώς έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια για να οδηγήσουν την νοσοδήγηση, αλλά θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ χαμένη ευκαιρία σε αυτή την κατάσταση που είμαστε να σταθούμε μόνο σε αυτό. Θέλω να πω δύο πράγματα. Ένα, ότι αυτή η λύση που είπατε για την Αμερική, δεν θεωρώ ότι είπατε κάτι τέτοιο, αλλά την κρίση δεν την έχει ξεπεράσει την Αμερική. Ακριβώς. Συνεχίζει να υπάρχει ύφεση. Συνεχίζει να υπάρχουν άνθρωποι που χάνουν αυτή τη στιγμή τα σπίτια τους. Συνεχίζουν να υπάρχουν άνθρωποι που είναι κάτω από όλες τις φτώχειες. Που σε μια χώρα που η επιστήμη που έχουν φτάσει στον Άρη και το καθεξής. Δεν έχουμε λύσει το πρόβλημα και δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει. Συγγνώμη, δεν εννοώ που λέω αυτό. Αλλά γιατί θα πρέπει να μείνουμε σε αυτό. Νομίζω ότι όλα αυτά που είπατε για τους φτωχούς και είναι πραγματικά και άλλα που τα έχετε γράψει είναι ακριβώς έτσι. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι οι τραπεζίτες φτάσανε να δημιουργήσουν όλα αυτά τα παράγοντα, τα συνδύσκια και αυτά. Αν δεν είχαν κάνει αυτό, απλά η κρίση και η κατάρρευση θα είχε γίνει 20 χρόνια πριν. Αν δεν είχαν δώσει τα δάνεια, αν δεν είχαν δημιουργήσει όλες αυτές τις φούσκες, απλά θα είχαν γίνει ένα σταυρωμένο χέρι και το σύστημά τους. Και σε αυτό θέλω να σταθώ. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι μόνο στη κρίση του τραπεζικού συστήματος. Πρέπει να δούμε ότι είναι κρίση του συστήματος. Να μην μένουμε στις απλές και πιο ανώδυνες αιτίες που θέλουν να μας εμπείρουν ότι δίθεν φταίει το πολιτικό σύστημα μόνο. Όχι. Οι μίζες που δίνουν στους πολιτικούς είναι μερικά ψίχουλα. Το λέω και ξέρω, αν δείτε τα νούμερα είναι έτσι. Είναι πολύ πολύ μεγαλύτερα τα ποσά που διακινούνται και πολύ πολύ μεγαλύτερα τα κέρδη. Νομίζω ότι έχει φτάσει στιγμή να δούμε πραγματικά την αίτια του προβλήματος. Έχει φτάσει στιγμή, δεν μπορούμε να την κάνουμε αυτή την κουβέντα τώρα, θα χρειαστεί μια άλλη συζήτηση. Να μιλήσουμε για τον νόμο της τοπικής τάσης του ποσοστού κέρδους. Να μιλήσουμε ότι όσο ανεβαίνει η τεχνολογία και οι μηχανές αντικαθιστούν τους ανθρώπους, τελικά τα κέρδη τους μειώνονται. Δεν θέλω να αποδείξω εδώ πέρα αυτή τη στιγμή ότι το κέρδος, το να παράγεις κέρδος είναι άδικο, είναι ανήθικο. Είναι. Το κακό δεν είναι αυτό. Το κακό είναι ότι είναι αδιέξοδο. Ότι δεν μπορούμε να παράγουμε συνέχεια κέρδο. Ο Ντέιβιντ Χάρμπερ, νομίζω τον επικαλείται κάποιος άνθρωπος, έχει πει ότι κατά μέσο όρο η ανάπτυξη μας παρουσιάζουν σαν λύση, κατά μέσο όρο είναι 2-3%. Αυτό το 1800, όταν ο καπιταλισμός ήταν μόνο στη Μεγάλη Βρετανία, α πούμε γύρω από τα Ισλανδική και όλα αυτά, δεν υπήρχε πρόβλημα. Μπορούσε να κάνει ανάπτυξη 3%. Όμως σήμερα το ΑΕΠ παγκοσμίως είναι 83%. Με 3% πού ακριβώς θα πάρει, δηλαδή τι άλλο θα πρέπει να παραστεί. Πώς μπορούμε συνέχεια να συνεχίσουμε να παράγουμε μόνο με κριτήριο κέρδους και όχι με κριτήριο τις ανθρώπινες ανάγκες. Πού θα πάει αυτό. Και τέλος θέλω να πω ότι όταν προτείνουμε λύσεις, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορούμε να βάζουμε το λίγο να φτιάξουμε τα πρόβατα. Δεν μπορούμε να ζητάμε λύσεις από τους τραπεζίτες. Οι τραπεζίτες, συνάδελφοι, δεν έχουν την κουλτούρα να τηρούν τις υποσχέσεις τους. Στο τραπεζικό κλάδο προσπαθούν από 2000, αν όχι νωρίτερα, να υποσκάψουν, να υπονομεύσουν τις υπογραφές που ήδη έβαλαν με την ΟΤΟΕ. Να υπονομεύσουν τις κλαδικές συμβάσεις. Και εμείς είμαστε το ζωντανό παράδειγμα. Το εμπιαζόμενο προσωπικό. Έχουμε βρει πραγματικά ευφυή, πάρα πολύ ωραία περτύπια για να υπονομεύσουν αυτή τη σύμβαση με την ΟΤΟΕ που ήδη υπέγραψε. Παίρνουν ανθρώπους από εταιρείες, δουλεύουν μέσα στην τράπεζα, δεν είμαστε όμως τράπεζα υπάλληλοι, μας πληρώνουν πολύ λιγότερα χρήματα και την προηγούμενη εβδομάδα απέλησε 60 από τις δράτα, 10 άλλου 40 από την ΑΕΚΑ, άνθρωποι οι οποίοι είναι οικογενειάρχες που δούλευαν 10 χρόνια εκεί και που παρεκκλητώντος έχουν δάνεια από την ίδια την εθνική, που δεν θα καταφέρουν όμως να τα ξεχρεώσουν και θα αυξηθούν τα έλξη πρόβλημα
είναι ξυπρότητα του οφειλές στην τράπεζα, ολοκληρώνοντας πραγματικά το φαύλο κύκλο της σύνθεσης. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το πάρουμε σαν δοσμένο ότι εμείς πρέπει να πληρώσουμε την κρίση. Χρειάζεται σε οτιδήποτε προτείνουμε να υπάρχει έλεγχος και πρέπει να πάρουμε εμείς την ανάπτυξη. Οτιδήποτε προτείνουμε πρέπει να υπάρχει εργατικός έλεγχος και από εκεί πέρα εγώ δεν μπορώ να πιστέψω, δεν μπορώ να δεχτώ ότι σε μία φάση της ιστορίας που η επιστήμη, να μιλήσουμε σαν επιστήμονες όσοι είμαστε εδώ, η επιστήμη έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, η τεχνολογία έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Δεν έχει υπάρξει κανένας λοιμός, καταποτισμός, σεισμός, τουλάχιστον δεν έχει φτάσει σε αυτό. Εμείς να πρέπει να δεχτούμε ότι θα πρέπει να γίνουμε φτωχότεροι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ομιλία σας. Αλλά θα ήθελα να σας παρακαλώ, αν είναι δυνατόν, να διευκρινίσουμε κάτι. Θα ήθελα να διευκρινίσετε αν μιλήσατε πάρα πολύ για την αντιμετώπιση και για τη διαχείριση της κρίσης. Μιλήσατε για τον τραπεζικό τομέα, αλλά αυτό αφορά τη διαχείριση της κρίσης. Η κρίση ενετάθη, η κρίση χρέους από τα προβλήματα του τραπεζικού τομέα, και οι λάθος μεθοδολογίες λόγω των πολιτικών που επικρατούν στην Ευρώπη και των διαφορετικών απόψεων. Κρίση χρέους θα υπήρχε στην Ελλάδα, δηλαδή το Μάιο του 10, εάν δεν υπέγραφε ο Πρωθυπουργός το μνημόνιο, θα υπήρχε κρίση, θα είχε να πληρώσει μισθούς και συντάξεις, όπως μας λένε, ή ήταν βιώσιμο το χρέος της Ελλάδας. Ας εξαιρέσουμε λίγο τώρα το τραπεζικό τομέα ότι πάει μες στο πηγάδι τα χρήματα. Στην τρύπα χωρίς πάτο. Θα είχαμε πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Λόγω ευρώ, λόγω ναι, λόγω μη ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Και όλα αυτά. Θα έπρεπε δηλαδή να γίνουν τα προηγούμενα χρόνια κάποιες διαφορετικές αλλαγές, είτε στο ασφαλιστικό και μεταρρυθμίσεις, είτε στο εργασιακό, είτε οπουδήποτε, είτε επενδύσεις παραγωγικές, που να είναι αποδοτικές και να μπορεί το κράτος να προχωρήσει και να έχει έσοδα. Γιατί ασφαλώς έχουν και ακόμα και στο φορολογικό που είμαστε πίσω, έχουν στέρηση εσόδων. Τα έξοδα του κράτους είναι μεγαλύτερα από τα έσοδά του. Ούτως ή άλλως θα υπήρχε αυτή η στασιμότητα στην εξυπηρέτηση του χρέους. Γιάννη, ουσιαστικά με ρωτάς αν υπάρχει όντως αυτό που λέγεται ελληνική ιδιαιτερότητα. Greek exceptionalism. Και έτσι. Ξέρετε γιατί σας το λέω. Γιατί όλοι, είναι προφανές ερώτημα. Γιατί κατάλαβα από το κοινό ότι νομίζω ότι είναι μόνο τραπεζική η κρίση. Όχι, εγώ δεν είπα ότι είναι μόνο τραπεζική. Εγώ ξέρετε τι κύριε Σάκης. Δεν ξέρω τι νομίζει το κοινό. Να κάνω και μια συμπληρωματική. Όχι, αυτό το λέω. Να κάνω μια συμπληρωματική στο παιδί. Το ότι αυτό που έκανε, που δεν έκανε το Δεκέμβριο, ήταν πολιτική επιλογή. Το ότι αυτό που είπε το παιδί, ότι δεν πήρε τις πρωτοβουλίες που έπρεπε να πάρει πιο νωρίς από ό,τι έπρεπε. Α, το Δεκέμβριο του 9, εννοείς. Το Δεκέμβριο του 9. Okay. Ήταν πολιτική επιλογή ανικανότητας ή ήταν μέρος μιας σχεδιασμένης κατάστασης. Αχ, μακάρι να ήταν σχεδιασμένη η κατάσταση. Σήμερα ότι υπήρχε και λίγο νους κάπου που σχεδιάζει. Τέλος πάντων, το ερώτημα του Γιάννη είναι πολύ σημαντικό. Η Ελλάδα ήταν το πρώτο ντόμινο που έπεσε. Για λόγους που έχουν να κάνουν με τις παθογένειες της ελληνικής κατάστασης. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου ότι το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι ο μεγάλος δημόσιος τομέας. Εγώ ποτέ δεν το πίστεψα αυτό. Η Ελλάδα έχει δύο προβλήματα. Βασικά. Πρώτον, οι πλούσιοι δεν πληρώνουν φόρους. Έχουμε πολύ χαμηλή φορολογία μεταξύ των πλουσίων. Έχουμε πλούσιους πολίτες που είναι πολύ πλούσιοι, που δείχνουν τον πλούτο τους από το Κολονάκι μέχρι τη Μύκονο και δεν ξέρω εγώ πού μέχρι πού και που δεν πληρώνουν μία. Και αν δείτε το ποσοστό φορολόγησης των υψηλότερων εισοδημάτων είναι στα επίπεδα μιας στιγμής δικτατορίας κάπου στην Ελληνική Αμερική. Έτσι. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα το οποίο έχουμε. Το δεύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι ιδιαίτερα αναποτελεσματικό δημόσιο τομέα. Δεν είναι ότι είναι ακριβώς, είναι ότι δεν παράγει. Και δεν παράγει γιατί είναι έτσι δομημένος που και να θέλεις να παράγεις, σου βάζουν το όνομα ότι χαλάς την πιάτσα, τα γνωστά. Και εγώ συμφωνώ ότι το θέμα της διαφθοράς είναι μικρό. Όσο αφορά το χρηματικό ποσό το οποίο χάνεται μέσα από τη διαφθορά. Το πρόβλημα με τη διαφθορά
και με τις αρνητικές κοινωνικές συμβάσεις που διέπουν τόσο το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα, γιατί και ο ιδιωτικός τομέας είναι πάρε τον ένα χτύπο τον άλλον, έτσι δεν είναι ότι έχουμε ένα καταπληκτικό ιδιωτικό τομέα και είναι να πέσει ο δημόσιο, μην τρελαθούμε τώρα. Το πρόβλημα της Ελλάδας του δημοσίου χρέους ξεκίνησε γιατί κατέρευσε ο ιδιωτικός τομέας στη δεκαετία του 70. Και όλα τα μη ποτή μεταφέρθηκαν στις πλάτες του δημοσίου και δημιουργήθηκε το δημόσιο χρέος. Αλλά για να αναφερθώ στο κεντρικό σημείο του Γιάννη. Εγώ δεν είχα μία αμφιβολία ότι μπορούσαν να έχουν γίνει πολλές σημαντικές αλλαγές τα τελευταία 15-20 χρόνια στην Ελλάδα, ώστε να υπάρξει και πιο αποτελεσματικό κράτος, να φορολογηθούν και πιο πολύ οι πλούσιοι, να υπάρξει μία πιο σουλουπωμένη Ελλάδα στο σύνολό της. Έτσι. Η κρίση αυτή είναι τόσο βαθιά, που να σου πω γιατί διαφορά θα έκανε. Θα ήμασταν η Πορτογαλία. Δεν θα ήμασταν η Ελλάδα. Θα ήμασταν η τρίτη που θα πέφτουν. Καλύτερα! Να ήμασταν τρίτη από πρώτη. Αλλά η διαφορά θα ήταν χρονική, λίγο μεγέθους. Όπως και η Πορτογαλία υποφέρει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, και οι Πορτογάλοι θα υποφέρουν ακόμα περισσότερο τους επόμενους μήνες, έτσι θα υποφέραμε κι εμείς, όσο και να είχαμε αυτοοργανωθεί, μεταρρυθμιστεί, σου το ποτέ. Ναι, εξασφάλισαν όμως καλύτερους όρους. Σιγά τους καλύτερους όρους. Σε σχέση με εμάς. Σαχλαμάρας. Αυτά τελείωσε ο Σαμαράς. Είναι αστεία πράγματα. Να σου το πω διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή ήδη οι Πορτογάλοι πνίγονται. Ήδη σχεδιάζουν το μνημόνιο 2, ακόμα δεν πήραν το μνημόνιο 1. Έτσι. Η χώρα βρίσκεται σε πλήρη κατάρρευση. Οπότε το ερώτημα δεν είναι τι θα πρέπει να κάνουμε εμείς. Ναι, είναι. Πάντα έπρεπε να κάνουμε πράγματα που δεν κάναμε. Τώρα όμως στην κρίση, και εγώ εδώ θα θέλω δύο σχόλια να κάνω στην τοποθέτησή σου. Το πρώτο σχόλιο έχει να κάνει με το συστημικό πρόβλημα του καπιταλισμού. Ο καπιταλισμός παράγει κρίσεις. 122 κρίσεις από το 1900, αν έχουμε μετρήσει σωστά. Δεν είναι λίγες. Όμως δύο κρίσεις είναι με κεφαλαίο κάπου. Το 29 και το 2008. Τι μας έμαθε το 29. Δύο πράγματα. Πρώτον, το πρώτο θύμα μιας κρίσης με κεφαλαίο και κάπα είναι το κοινό νόμισμα. Τότε ήταν το κανόνας του χρυσού που κατέρευσε. Και όταν αρχίσουν οι αστικές τάξεις, τα κράτη μεταξύ τους, να αρχίσουν να προσπαθούν το ένα να υπονομεύσει το άλλο, και παράλληλα η προσπάθεια μείωσης του χρέους γίνεται μέσα από περικοπές μισθών, δαπανών κτλ., όλο αυτό το πράγμα αποκτά μία δυναμική κατάρρευσης. Και η κατάρρευση δεν είναι ποτέ σύμμαχος της πρόοδου. Είναι σύμμαχος της μεσαλλοδοξίας, του ρατσισμού, των νεοφασιστών, της Χρυσής Αυγής, έτσι. Δεν είναι επαναστατική εποχή. Αυτό το λέω γιατί, ξέρεις γιατί το λέω. Είναι εποχή που κατά τη γνώμη μου, αυτό που χρειάζεται είναι, ναι, και ξεκινάει ένα νέο κεφάλαιο και πρέπει να τα ξανασκεφτούμε όλα από την αρχή. Αλλά προέχει η συγκράτηση της πτώσης. Γιατί από αυτή την πτώση, μόνο το αυγό του φιδιού θα εκολαπτεί. Ούτε εσύ, ούτε εγώ θα εισακουστούμε ποτέ. Φώναζε, φώναζε. Α, κάτσε μισό, το πήγε ένα ερώτημα προς ένα. Θα τα απαντήσω μαζί αυτά. Ρώτησες για το Δεκέμβριο 2009. Κύριε Βαρουφάκη, ως Πρωθυπουργός και Υπουργός Οικονομικών και Λοβέρντος μαζί, θα σας ρωτούσα και τι προτείνετε εσείς αφού λεφτά δεν υπάρχουν. Πόση ώρα έχετε να κάτσετε σε αυτήν την αίθουσα. Πόση ώρα έχετε να κάτσετε σε αυτήν την αίθουσα. Από μισό λεπτό, υπάρχει μια προτεραιότητα. Κάτσε ένα βιβλίο, διαβάσαμε. Έχω γράψει. Έχω γράψει. Θα βγήκε στα ελληνικά όπλα. Αλλά τώρα θα σας πουλάω τα βιβλία μου. Άμα δεν αλλά πάντως μπορείτε να μπείτε στο blog μου να διαβάσετε τις προτάσεις που έχω κάνει συγκεκριμένα. Αλλά να απαντήσω πρώτα στο ερώτημα για την δραχμή, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί συζητιέται πάρα πολύ. Λοιπόν, το έχω δηλώσει και θα το δηλώσω άλλη μια φορά έτσι απερίφραστα για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία. Θα μου πείτε μπορεί να έχω άδικο. Αν έχω άδικο, εδώ είστε, εδώ είμαι. Θα μου το πείτε όταν θα με ξαναβρείτε στον δρόμο. Η Ελλάδα δεν μπορεί να βγει από το ευρώ. Καμία ελληματική χώρα δεν μπορεί να βγει από το ευρώ και να το θέλουμε. Θα σας πω γιατί. Κάνω μια περιγραφή σύντομη του τι θα συμβεί. Έστω ότι η Μέρκελ παίρνει τηλέφωνο τον Παπαδρέο και του λέει: δεν σε αντέχω πια. Κοίταξε να δει, καλέ μου, χρυσέ μου. Την Παρασκευή το απόγευμα, με το που κλείνουν οι αγορές,
κάνει τη δήλωσή σου στη Βουλή ότι πηγαίνεται από το ευρώ, or else, ή αλλιώς θα δεις τα πάθεις. Ο Πανδρέου τα κάνει απάνω του, έτσι. Και μάλιστα η Μάρκελ του λέει, αν κάνεις αυτό που σου λέω, εγώ θα σε βοηθήσω κιόλας. Θα σε βοηθήσω στην περίοδο τη μεταβατική και με κεφάλαια. Θέλεις να τα πάρεις, να φύγεις, να ησυχάσω. Έτσι. Και ο Πανδρέου πείθεται. Έστω. Τελώς υποθετικό σενάριο. Παρασκευή απόγευμα συγκαλεί τη Βουλή και εμφανίζεται μπροστά στους βουλευτές και λέει, συνάδελφοι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σκληρά. Κυρίως αυτή τη στιγμή ζητώ εσείς να ψηφίσετε, έτσι, κατεπηγόντως, μια σειρά από διατάξεις, πρώτον, Δευτέρα και Τρίτη, που ξεμυρώνουν, θα είναι αργίες. Την Τετάρτη θα ανοίξουν οι τράπεζες και όλοι οι λογαριασμοί θα έχουν μετατραπεί σε δραχμές. Στη διάρκεια αυτού του τετραήμερου που ακολουθεί, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει εντολή από μένα να τυπώνει νέο νόμισμα, έτσι ώστε την Τετάρτη να αρχίσει να κυκλοφορεί. Η ισοτιμία θα είναι αυτή, μπορεί να είναι η προηγούμενη 340 τόσες δραχμές, μπορεί να είναι μια άλλη, δεν έχει σημασία. Καμία σημασία ποια θα είναι η αρχική ισοτιμία, σημασία έχει πώς θα εξελιχθεί. Όλες οι υποχρεώσεις του δημοσίου απέναντι σε προμηθευτές, ΦΠΑ, κακότονα τα άλλα, θα μετατραπούν κατευθείαν σε καταδραχμές και θα αρχίσουν να καταβάλλονται την επόμενη Τετάρτη. Παράλληλα, κυρίω το στάση πληρωμών στους δανειστές μας και τους καλώ από την Τετάρτη να έρθουν να συζητήσουμε τι θα γίνει, πώς θα τους ξεπληρώσω. Έτσι, γιατί αδύνατο να τους ξεπληρώσεις όταν έχεις φύγει από το ευρώ. Γιατί δεδομένου ότι φέρεις για να μην πάρεις άλλα δάνεια, έτσι. Και παράλληλα, αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση του σύνολό της, για τον ψευδό λόγο ότι για να μπορέσω εγώ να επιβάλλω τη νέα δραχμή, πρέπει να έχω σύνορα, να γίνεται έλεγχος εξαγωγής κεφαλαίων, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να καταστρατηγήσω την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και ανθρώπων. Αυτό δεν γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να φύγω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, αυτή είναι μια μεγάλη τομή. Έστω ότι δεν. Και έστω ότι όλοι οι βουλευτές χειροκροτούν. Και εμείς όλοι μαζευόμαστε στις πλατείες της Τάγματος και στο καρογάδι. Λοιπόν, τι θα γίνει. Μέσα σε 10 λεπτά δεν θα δουλεύει κανένα ATM. Γιατί όλοι θα έχουμε πάει να πάρουμε όσο γίνεται περισσότερο ευρώ. Γνωρίζοντας ότι η δραχμή που θα βγει, αν ό,τι αφήσουμε μέσα στους λογαριασμούς μας, θα υποτιμηθεί με το που θα βγει η δραχμή. Το οποίο σημαίνει ότι το Σαββατοκύριακο μέχρι την Τετάρτη θα υπάρχει χρήμα στην αγορά. Όσοι έχουν χρήματα ευρώ στη τσέπη τους, δεν θα ξοδεύουν. Γιατί να το ξαναβγάζει, περιμένουν ή θα ξοδεύουν τα ελάχιστα. Θα περιμένουν να ανοίξουν οι τράπεζες για να πάρουν περισσότερα ευρώ καθώς θα υποτιμάται η δραχμή. Έτσι. Γιατί να πουλήσεις κάτι σήμερα για 10 όταν ξέρεις ότι αύριο μπορεί να το πάρεις, να το πουλήσεις για 20. Το οποίο σημαίνει ότι από σήμερα, από την Παρασκευή τώρα μέχρι Τετάρτη τουλάχιστον, η οικονομία θα έχει γονατίσει. Όλα τα μαγαζιά θα έχουν κλείσει, δεν γίνεται τίποτα. Τετάρτη το πρωί θα ανοίξουν οι τράπεζες και οι ουρές θα είναι τετράγωνα. Τετράγωνα. Οι τράπεζες θα αναγκαστούν είτε να κλείσουν, είτε να βάλουν ένα όριο ανάληψης. Θα βάλουν ένα όριο ανάληψης. Αμέσως η ρευστότητα στην αγορά που θα έχει διακοπή για μία εβδομάδα, για 4 μέρες, θα είναι πάρα πολύ μικρή μετά. Όσοι πάρουν στα χέρια τους τη νέα δραχμή, θα παλεύουν στη μαύρη αγορά, στην τραπεζική αγορά, να την ανταλλάξουν με ευρώ από όσους έχουν κρατήσει ευρώ στις τσέπες τους. Έτσι. Στα αεροδρόμια και στα λιμάνια θα γίνει το χαμός από ανθρώπους που θα προσπαθούν να βγαίνουν στο εξωτερικό με ό,τι ευρώ έχουν. Εν τω μεταξύ η οικονομία δεν θα λειτουργεί. Και δεν θα λειτουργεί για αρκετό καιρό. Θα μου πεις, περαστικό θα είναι, μετά θα αρχίσει να λειτουργεί κάποια στιγμή. Δεν είναι αυτό ο λόγος που λέω ότι δεν θα γίνει αυτό το σενάριο. Είναι τραγικό αυτό το σενάριο που σας λέω, έτσι. Αλλά δεν είναι ο λόγος για τον οποίο σας λέω ότι δεν θα ακολουθηθεί. Να σας πω γιατί δεν θα ακολουθηθεί. Με το που θα γίνει η ανακοίνωση αυτή στη Βουλή, θα αναγκαστεί να βγει ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός στα δικά του κανάλια, ίσως στη δική του Βουλή, και ο Πορτογάλος, και να ανακοινώσουν έξοδο της δικής τους χώρας από το ευρώ. Ή αν μη τι άλλο, επαναδημιουργία συνόρων με τη Βόρεια Ιρλανδία και με τις υπόλοιπες χώρες, τα αεροδρόμια της Ευρώπης, κατάργηση της Σέγγεν και εισαγωγή περιορισμών εξαγωγής συναλλάγματος. Εξαγωγής ευρώ. Δηλαδή θα έχουν το κόμμα το ευρώ, έτσι. Γιατί με το που θα το ακούσουν αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, όσοι έχουν περιουσιακά στοιχεία στην Ιρλανδία και οι Ιρλανδοί, θα προσπαθήσουν να τα ρευστοποιήσουν για να τα βγάλουν έξω
μόνο και μόνο επειδή θα αρχίσουν να φοβούνται ότι το επόμενο θα είναι, το επόμενο ντόμινο που θα βγει θα είναι η Ιρλανδία. Με το που θα γίνει αυτό, θα καταρρεύσουν όλες οι γερμανικές τράπεζες, στις οποίες χρωστάνε η Ιρλανδία 140 δις. Αν βάλετε και αυτά που χρωστάμε εμείς, πάμε στα τουλάχιστον 200. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μεταξύ θα πάρει τηλέφωνο την κυρία Μέρκελ και θα της πει: Θέλω ένα τρεις. Θέλω ένα τρεις. Ένα επανακεφαλοποίηση. Αν πάρετε όλα τα χρήματα που χρωστάνε όλες οι Ιρλανδικές και Ελληνικές τράπεζες στο ευρωσύστημα, στην Bundesbank, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κτλ., ξαφνικά οι τράπεζες οι κεντρικές της κεντρικής Ευρώπης βρίσκονται υπό κατάρρευση. Η μία μετά τις άλλες οι γερμανικές τράπεζες αρχίζουν. Να το πω απλά. Η κυρία Μέρκελ, αν θέλει να σώσει την υπόλοιπη Ευρωζώνη, θα πρέπει να καταθέσει σε ένα λογαριασμό κάπου τουλάχιστον 2-3. Δεν τα έχει, δεν θα τα πάρει ποτέ από τη Βουλή της και δεν είναι τρελή να πάει να τα ζητήσει. Οπότε τι θα γίνει. Την Δευτέρα το πρωί, πριν ανοίξουν οι τράπεζες, δεν θα φτάσουμε στην Τετάρτη το πρωί, η Γερμανία θα έχει ανακηρύξει εαυτόν εκτός ευρώ και θα έχει δημιουργήσει το δικό της νόμισμα. Τουλάχιστον το πολύ μέχρι την Τετάρτη. Εν τω μεταξύ όμως θα έχει υποστεί μια μεγάλη καθίζηση. Και τι θέλω να πω με αυτό. Ότι η κυρία Μέρκελ δεν είναι τόσο ηλίθια που δεν το ξέρει αυτό. Το οποίο σημαίνει δεν θα πιέσει ποτέ τον Παπανδρέου να βγει η Ελλάδα από το ευρώ. Γιατί ξέρει τι την περιμένει. Αυτό τι σημαίνει, ότι το ευρώ θα παραμείνει, όχι. Σημαίνει ότι όταν ο κόμπος θα ανιστοκταίνει και οι Γερμανοί δεν θέλουν πλέον να μοιράζονται το ίδιο νόμισμα με εμάς, ναι, μεν δεν θα μας πρόξουν εμάς την έξοδο, αλλά θα βγουν αυτοί. Οπότε η κατάρρευση του ευρώ θα ξεκινήσει με τις πλεονασματικές χώρες που εξέρχονται. Τώρα, άμεσα το γιατί είχα ένα ερώτημα για το 2009. Τι συνέβη το 2009, το Δεκέμβρη του 2009. Πολύ θα ήθελα να μπορώ να σου πω ότι υπήρχε ένα σχέδιο μασονικό με hedge funds, με βερζεβούλιδες, με εξωγήινους, οι οποίοι το Δεκέμβρη του 2009 συνωμότησαν εναντίον της Ελλάδας και σε αυτούς συμμετείχε και ο Παπανδρέου, γιατί ήταν πράκτορας τους. Πολύ θα ήθελα να μπορώ να σου το πω αυτό, γιατί ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Θα ήξερα ποιος είναι ο εχθρός. Είναι ωραίο να ξέρεις ότι υπάρχει ένας εχθρός ο οποίος σε επιβουλεύεται και συνωμοτεί εναντίον σου. Πας και το βρίσκεις. Σε σκοτώνει, τον σκοτώνεις, τέλος πάντων είναι ένας πόλεμος, εκτονώνεις. Εδώ δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Εδώ η κατάρρευση έγινε έτσι χωρίς πρόγραμμα. Η ερώτηση λοιπόν έχει ως εξής. Αν κατάλαβα καλά, λέτε ότι αν υπήρχαν οι κατάλληλες πολιτικές παρεμβάσεις σε συνεργασία με τους τραπεζίτες, θα μπορούσαμε να τα απεξέλθουμε στην παρούσα κρίση. Κάτι ανάλογο δηλαδή, κάτι αντίστοιχο, με ό,τι έκανε ο Ρούσβελτ στην κρίση του 29 με το New Deal. Με τη διαφορά όμως ότι ό,τι και αν έκανε ο Ρούσβελτ, τελικά η κρίση κατέληξε σε ένα δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και εμένα η ανησυχία μου και το ερώτημα είναι αυτό. Υπάρχει τρόπος, χωρίς να ξαναπιάσουμε τα άρματα, να φύγουμε από την κρίση. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Κοίταξε, ο Ρούσβελτ, μην ξεχνάμε ότι όταν εκλέχθηκε τους πρώτους μήνες, ακολουθήσε την πολιτική του Γκούπερ. Δεν είναι ότι βγήκε και έκανε τον New Deal. Η κατάρρευση πήγε ακόμα πιο κάτω για να κάνει, να αρχίσει να σκέφτεται μια εναλλακτική πολιτική. Το δεύτερο μεγάλο λάθος του Ρούσβελτ είναι αυτό το λάθος που έκαναν και οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, ότι τράβηξαν το πόδι από τον γκάζι πολύ νωρίς. Φοβήθηκαν τα χρέη, τα οποία μαζεύονταν λόγω της χρηματοδότησης του New Deal, των προγραμμάτων επενδυτικών και κοινωνικών, και το 1937 τράβηξαν το πόδι από τον γκάζι. Και έτσι το 1938 είχαμε δεύτερο Great Depression, δεύτερη πτώση. Όμως μην ξεχνάμε ότι ο πόλεμος συνέβη όχι τόσο πολύ λόγω αυτής της αποτυχίας του Ρούσβελτ, αλλά γιατί η Ευρώπη, άλλη μια φορά, αντιμετώπισε την κρίση εκείνη όπως την αντιμετωπίζει σήμερα. Και το αυγό του φιδιού εκολάφθηκε στην Ευρώπη. Βέβαια, ο Χίτλερ ήταν ο μόνος ο οποίος έδωσε ελπίδα στον κόσμο του, κάνοντας το αντίθετο. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Τώρα, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Αλλά τη δεύτερη φορά ως φάρσα, όπως είπε και ο Κάρολος. Αυτή είναι η φάρσα. Είναι τραγωδία,
τραγικό, φάρσα, αλλά φάρσα. Σήμερα η Ευρώπη δεν έχει το μέγεθος του προβλήματος που είχε το 29. Εάν συγκρίνουμε όμοια με όμοια πράγματα, θα δούμε ότι το πρόβλημα χρέους στην Ευρώπη είναι πολύ μικρό σε σχέση με τότε. Το πρόβλημα χρέους της Ευρώπης σε σχέση με την Ιαπωνία, σε σχέση με τις ΗΠΑ, είναι μικρό. Το τραπεζικό σύστημα είναι το τρωτό σημείο. Και αυτό λύνεται. Ο λόγος που έλεγα πριν ότι θυμώνα γιατί δεν λύνει το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα του καπιταλισμού. Μπορεί να σταματήσει την κατρακύλα στην Ευρώπη. Και σταματώντας την κατρακύλα στην Ευρώπη, δεν επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κρίση η οποία ποτέ δεν σταματάει, απλώς μεταναστεύει και μεταλλάσσεται στις υπόλοιπες υπήρους. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή προέχει να σταματήσει αυτή η εξάπλωση της κρίσης. Γιατί τίποτα καλό εγώ δεν πιστεύω ότι βγαίνει από μια τέτοια κατρακύλα. Τώρα, υπάρχουν κατά τη γνώμη μου τρία απλά βήματα που μπορούν να γίνουν για να σταματήσει αυτή η κατρακύλα. Και μετά να κάτσουμε να συζητήσουμε πώς θέλουμε να επαναδομήσουμε την πολιτική οικονομία της Ευρώπης. Εγώ δεν έχω πρόταση για το πώς πρέπει να είναι η πολιτική οικονομία της Ευρώπης. Έχω πρόταση για το πώς μπορεί να σταματήσει η κατρακύλα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι η υποχρεωτική επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Έχουμε αυτό το EFSF, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Αστάθειας, έτσι το λέω, το οποίο την δανείζει την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και εμάς, πρέπει να επανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες για να σταματήσουν να έχουν αυτά τα ανοίγματα. Τα οποία τις καθιστά μαύρες τρύπες. Δεύτερον, χρειάζεται ευρωομόλογο για να ενοποιηθεί ένα κομμάτι, αυτό που ονομάζω εγώ κατά μάστη νόμιμο χρέος, να σταματήσει η κρίση χρέους. Και εφόσον εκδοθεί το ευρωομόλογο και ο καθένας μας χρωστάει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το κομμάτι που ενοποιήθηκε, έτσι, έχουμε ένα λογαριασμό χρεωστικό που χρωστάμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κάλλιστα μπορεί να ενεργοποιηθεί για ένα νέο σχέδιο Marshall η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Γιατί τι σταματάει σήμερα το γεγονός ότι το 50% των επενδύσεων πρέπει να είναι να προέρχονται από εθνικούς πόρους που δεν υπάρχουν. Ναι, αλλά αν όμως έχουμε αυτό το λογαριασμό στην τράπεζα την κεντρική, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με ευρωομόλογα και εμείς τα χρωστάμε, που κάλλιστα αυτό το 50% της χρηματοδότησης να προέρχεται από ευρωομόλογα, από νέα έκθεση ευρωομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που είναι διπλάσια σε δανειοδοτική ικανότητα από την Παγκόσμια Τράπεζα, να κάνει ένα σχέδιο επενδυτικό στην Ευρώπη, που να φτάσει ακόμα και το 5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, το οποίο όχι μόνο θα σταμάταγε την κρίση, έτσι, αλλά θα δημιουργήσει και συνθήκες ανάπτυξης τουλάχιστον μέχρι την επόμενη κρίση, η οποία θα ήταν με μικρό κάπα. Μετά τη μετάβαση λοιπόν σε ήρεμα νερά, μπορούμε να επανασχεδιάσουμε ή να συζητήσουμε ο καθένας από την δική του πολιτική, ιδεολογική και οικονομική πλευρά το πώς πρέπει να ξαναδομήσουμε τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος μετά το 2008 δεν θα θυμίζει σε τίποτα τον κόσμο πριν από το 2008. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτό που έκανε η Τράπεζα στην Ελλάδα με το TAP-10? Και ένα δεύτερο, έχει νόημα να πουλάμε κερδοφόρες επιχειρήσεις για να αποκτήσουμε προσωρινή ρευστότητα? Για να αποκτήσουμε προσωρινή ρευστότητα. Το πρώτο ερώτημα θα το απαντήσω πολύ απλά. Επρόκειτο για ένα έγκλημα. Ποινικά κολάσιμο έγκλημα. Σκοτεινές δυνάμεις. Όχι, είναι σκοτεινές δυνάμεις. Είναι ένα ποινικά κολάσιμο έγκλημα. Είναι παίζει το παιχνίδι, η Τράπεζα της Ελλάδας έπαιξε το παιχνίδι των σπεκουλάτων. Σε αυτό να σημειώσουμε ότι δεν υπήρξε καμία υπογραφή. Αυτό το ξέρω και δεν με ενδιαφέρει. Και υπογραφή να υπήρχε. Και το πήραν πίσω μέσα σε 5 μήνες και πήγαν στο TAP-1. Από TAP-3 που ήταν παλιότερα. Ενώ είχαμε πει ήδη στο μνημόνιο. Περίμενα λίγο και τάξη, το πήραν πίσω. Έτσι. Και όποιος λέει κάτι γι' αυτό, δέχεται τεράστιες απειλές. Όχι, όχι, λέει, δέχεται τεράστιες απειλές. Αν δεν φοβούνται το λόγο σου, σου λένε τρελό. Αν φοβούνται το λόγο σου, δέχεσαι απειλές. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Για το δεύτερο πράγμα, για το δεύτερο ερώτημα, ιδιωτικοποιήσεις. Κοιτάξτε, εγώ θυμάμαι, εγώ ζούσα στην Αγγλία επί Θάτσερ. Την έφαγα όλη τη Θάτσερ. Στην αρχή, πριν η Θάτσερ μέχρι που έπεσε. Ξέρω πάρα πολύ καλά τη συζήτηση περί ιδιωτικοποιήσεων, αλλά τότε ξέρετε κάτι, η συζήτηση περί ιδιωτικοποιήσεων γινόταν στο πλαίσιο μια ολόκληρη κουβέντα για το πώς πρέπει να είναι δομημένη η οικονομία της αγοράς για θέματα ανταγωνισμού. Οι ιδιωτικοποιήσεις δεν γινόντουσαν τότε για να εισπράξουν χρήματα τα δημόσια ταμεία. Εισέπραναν χρήματα τα δημόσια ταμεία, αλλά αυτό ήταν ο στόχος. Να μην ξεχνάμε ότι η Θάτσερ που λέγει κόψω τιμή στις επιχειρήσεις μόνο και μόνο για να δημιουργήσει αυτό που έλεγε λαϊκό καπιταλισμό, ουσιαστικά να αγοράσει ψήφους,
από κατατρεγμένες που αγόραζαν κάποιες μετοχές, οι οποίες ήταν τόσο υποτιμημένες, που γρήγορα ανέβαιναν οι αξίες τους, οι φτωχοί τις πουλούσανε, τις μάζευαν αυτοί που συγκέντρωναν τις μετοχές και έτσι δημιουργήθηκαν ουσιαστικά ολιγοπόλια. Εδώ έχουμε ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Εδώ έχουμε, δεν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία πιστεύει ότι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, για παράδειγμα, θα αυξήσει τον ανταγωνισμό και την αποτελεσματικότητα της αγοράς ενέργειας. Γιατί εδώ συγκρούνται και τα συμφέροντα. Το σκεπτικά. Γιατί αν πραγματικά θέλεις να δημιουργήσεις ανταγωνισμό, έτσι, πρέπει να σπάσεις τη ΔΕΗ σε κομματάκια, κομματάκια, να την πουλήσεις κομματάκια, κομματάκια, έτσι δεν υπάρχει ανταγωνισμό. Σωστά. Ναι, αλλά τότε πίσω την αγοράσεις. Άμα θες να βγάλεις λεφτά από την πώληση, δεν πρέπει να το σπάσεις, γιατί ο άλλος πιο πολλά θα σου δώσει για το μονοπόλιο, παρά θα σου δώσει για το κομματάκι, κομματάκι. Οπότε έχουν μπερδευτεί, δεν ξέρουν γιατί το κάνουν. Το κάνουν για να έχουν έσοδα, λοιπόν. Ωραία. Δύο λόγοι για τους οποίους αυτό αποτελεί ένα νέο έγκλημα. Έγκλημα. Προσέχω τις λέξεις. Γιατί και πιστεύω ότι σε αυτή την περίοδο της κρίσης πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην δημιουργούμε ψευδοδοξία, μίση κτλ. Και προσπαθώ να είμαι και σε διάλογο και με υπουργούς του ΠΑΣΟΚ. Γιατί πρέπει να κρατήσουμε το διάλογο. Αλλά λέω έγκλημα γιατί. Γιατί, πρώτον, δεν θα σου πω κάτι, ξέρω, νομίζω το ξέρω. Ότι πρώτον, τα πουλάς κόψω τιμής, τώρα, να κάνεις τι. 8 ευρώ τη μετοχή του ΕΤΕ. Είναι δυνατόν όταν 28 ευρώ που πουλήσε η κυβέρνηση Καραμαλή, ο ίδιος ο Παπανδρέου είχε πει ότι αυτό είναι σκάνδαλο. Λοιπόν, τέλος πάντων, πες ότι ρε παιδί μου έχουμε ανάγκη, τα θέλουμε τα λεφτά αυτά. Τι τα κάνεις αυτά τα λεφτά, αγοράζεις ομόλογα που θα κουρευτούν σε λίγο. Ή ξεπληρώνεις ομόλογα τα οποία θα κουρευτούν σε λίγο. Έτσι. Το οποίο, και ξέρετε κάτι τι με ενοχλεί, γιατί έτσι όπως πάει το ευρώ, πάει για το παγό του ευρώ. Ολόκληρο. Αν φύγει η Γερμανία από το ευρώ, έτσι όπως έλεγα πριν, λόγω της κακοδιαχείρισης της κρίσης μέρους της Γερμανίας, φανταστείτε τι έχουμε τραβήξει τότε. Ως έθνος, ως κράτος, ως λαός, με την πολύ μεγάλη υποτίμηση που θα φάμε, με το γεγονός ότι το χρέος θα το έχουμε, ξέρετε έτσι. Οι δανειστές μας θα μας κυνηγάνε μέχρι τελευταίας δραχμής που θα έχουμε τότε. Εάν είναι να έχεις 10 περιουσιακά στοιχεία και περιμένεις αυτό το πράγμα να γίνει, κράτα τα για εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον. Αν είναι να τα σκοτώσεις, να τα σκοτώσεις τότε. Τώρα τα πουλάς. Ενδεικτικά μόνο ένα νούμερο, σήμερα ανακοίνωσε η ΕΙΔΑ τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου. Σε σχέση με πέρσι, το καθαρό κέρδος της ανέβηκε 30 φορές. Και τώρα θέλουμε να μιλήσουμε την ΕΙΔΑ, που ανέβηκε το κέρδος 30 φορές. Είναι απολύτως λογικό. Ήθελα να πω τα εξής. Συμφωνώ μαζί σας για την κρίση του καπιταλισμού, και εγώ έχω ένα ενδιαφέρον. Βλέπω το πρόβλημα του καπιταλισμού στο ότι πρέπει να πληρώνει λιγότερους μισθούς από το προϊόν που παράγει και το βλέπω πολύ πιο πριν από τον αγώ. Θέλω να παρατηρήσω το εξής. Η αδερφή μου είχε ένα φίλο 15 ετών, ο οποίος πήγαινε, σπούδαζε, θα πήγαινε στο ΔΕΗ στη Χαγίδα. Και τον ρώτησα τι πια είναι μέλλον, ποιο είναι το μέλλον σου, τι θες να κάνεις. Θέλω να πω στο ΣΔΟ ή να τα παίρνω. Ήταν 15. Λοιπόν, ακούω ότι μας κυβερνάνε οι λίθο και πράγματι συμφωνούμε σαν ότι είναι ηλίθιοι, αλλά κάτι τους παρήγαγε αυτούς τους ηλίθιους και αυτό κάτι δυστυχώς λέγεται κουλτούρα και είναι η δικιά μας κουλτούρα. Δηλαδή εμείς όχι τα φάγαμε μαζί, αλλά μέσα από την Ελλάδα είναι. Επομένως, συμφωνώ μαζί σας να κάνουμε ό,τι διαφορετικές αλλαγές θέλετε οικονομικά, αλλά πρώτα πρέπει να αλλάξουμε τη βάση της κουλτούρας. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλες καινοτόμες οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν, δεν ξέρω πώς θα γίνουν. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό. Εμένα με θλίβει όταν φοιτητές μας έχουν το τόσο ταπεινά ελαττήρια. Αλλά ξέρετε κάτι. Αυτό με θλίβει εδώ και δεκαετίες. Γιατί το λέτε, ασύμφωνα το διδάσκετε. Α, συγγνώμη, εγώ δεν διδάσκω τίποτα τέτοιο. Όχι εσείς τόσο πειδά. Όχι. Μην νομίζετε, μην το λέτε αυτό. Τα παιδιά έχουν τη δική τους στόχο προσήλωση σε κάποιους στόχους που εμείς μακάρι να είχαμε τέτοιου είδους επιρροή πάνω σου. Δεν είναι αυτό. Αλλά θέλω όμως να γενικεύσω. Να γενικεύσω. Πάω κάπου αλλού. Έχω διδάξει σε αρκετά πανεπιστήμια εκτός Ελλάδας, στο εξωτερικό. Αυτό που λέτε δεν το έχω ακούσει. Από φοιτητή μου λέει: εγώ θα πάω στο ΣΔΟΕ για να τα παίρνω.
Όμως εγώ βλέπω οι καλύτεροι, όχι καλύτεροι, πάρα πολύ καλοί φοιτητές και μέτροι να πηγαίνουν να σπουδάσουν MBA με στόχο να δουλέψουν σε κάποιο hedge fund, να πηγαίνουν να δουλέψουν σε τράπεζες, να βλέπεις παιδιά τα οποία να έχουν και επιστημονικές ικανότητες και να σου λένε σιγά που θα κάτσω να κάνω ερευνητική καριέρα, όταν μπορώ να πάω να δουλέψω μια ασφαλιστική εταιρεία, να παράγω CDS και να πλουτίσω. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω καμία διαφορά από τον άλλον που θέλει να πάει στο ΣΔΟ να τα παίρνει. Γιατί ξέρετε κάτι, στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτού του κλάδου. Ο τρόπο για να τα παίρνει, γιατί τελικά αυτό που πάει να κάνει να σπουδάσει MBA είναι για να τα παίρνει. Δεν είναι επειδή έχει ρομαντικέ ή επιστημονικέ ευαισθησίε που θέλουν να δουν στο MBA. Το MBA είναι μια ανοησία. Έτσι, είναι ένα μη πτυχίο. Είναι μη σπουδέ. Πα να το πάρει. Επειδή κοστίζει πολλά και σηματοδοτεί στον εργαζόμενο ότι για να είσαι στον εργαζόμενο, στον εργοδότη, στην IBM, στην Barclays που θα σε προσλάβει, ότι για να είσαι από τους τύπους που είναι διατεθειμένος να δώσει 20.000 και 30.000 λίρες, για να κάθεται 2 χρόνια να βολοδέρνει με πάρα πολλή δουλειά ανούσια, ίσως να είσαι και ο εργαζόμενος ο οποίος θα κάνει ό,τι σου λέει. Εκείνος. Έτσι. Οπότε, ο κάθε ένας φοιτητής ή νέος, ο οποίος έχει χάσει αίσθηση του οράματος και που θέλει μόνο να πει στο καταναλωτικό παιχνίδι, στο χώρο που βρίσκεται, στη χώρα που βρίσκεται, θα στραφεί εκεί που νομίζει ότι μπορεί να το πάρει. Είτε αυτό είναι το ΣΥΡΙ του Λονδίνου, είτε είναι η μαφία, είτε είναι το ΣΔΟΕ. Είναι θέμα αξιών. Στις βιομηχανίες δεν παίρνει. Όχι, δεν παίρνει στην βιομηχανία, μακάρι να παίρνει στην βιομηχανία. Στη βιομηχανία παίρνει στην Κίνα. Στην Κίνα και στην Ιαπωνία. Τότε η Ιρλανδία γιατί είναι πτωχευμένη. Η Ιρλανδία βρίσκεται στην ίδια θέση με εμάς. Με την πιο ελαστική αγορά εργασίας δεν γίνεται. Λάστιχο είναι. Έτσι. Πιο καινοτόμα βιομηχανία και βιοτεχνία δεν μπορεί να γίνει. Μην ξεχνάμε ότι ήταν το θαύμα που μας παρουσίαζαν ως το μοντέλο. Και όμως είναι στην ίδια κατάσταση με εμάς. Και παίρνουν καθημερινά εκατοντάδες emails από την Ιρλανδία συμπαράστασης και να ζητάνε αυτή τη συμπαράσταση από εμάς. Άρα το πρόβλημα δεν μπορεί να είναι αυτό. Το πάρουμε λίγο διαφορετικά. Το αγγλοσαξονικό μοντέλο, το οποίο μας λέγανε ότι είναι το σωστό μοντέλο αναπτυξιακά. Το αγγλοσαξονικό μοντέλο. Το οποίο δεν ήταν το ίδιο, ξέρετε, στην δεκαετία του 60. Αυτό που γνωρίζουμε εμείς ως αγγλοσαξονικό μοντέλο είναι το αποτέλεσμα της απορρίθμισης που ξεκίνησε στη δεκαετία του 70. Αυτό το μοντέλο πραγματικά παρήγαγε περισσότερο πλούτο από ότι ας πούμε το γερμανικό μοντέλο ή το ιαπωνικό μοντέλο μετά το 1980. Πλούτο όπως μετριέται έτσι λογιστικά, αν θέλετε. Πού βασίστηκε? Βασίστηκε σε ακριβώς αυτό για το οποίο μας κατηγορούν εμάς τους Έλληνες, στα δάνεια. Έτσι. Η ανάπτυξη της Βρετανίας, της Ιρλανδίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, και σε κάποιο βαθμό της Ισπανίας, η οποία προσκόλλησε σε αυτό το αγγλοσαξονικό μοντέλο κάποια στιγμή, βασιζόταν σε 2 φούσκες. Στη φούσκα της αγοράς ακινήτων και στη φούσκα του χρηματοπιστωτικού τομέα.
Έτσι. Όταν σκάσανε αυτές οι δύο φούσκες, εξαφανίστηκαν τα επιχειρήματα υπέρ της ελαστικής αγοράς εργασίας. Το καταπληκτικό που ξέρετε ποιο είναι, ότι όλο αυτό το παραμύθι περί ανταγωνιστικότητας κτλ. Καλά, καταρχήν δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, γιατί ξέρουμε ότι οι πιο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις είναι οι γερμανικές, τις οποίες έχουν πίσω από τις πιο αναλυστικές αγορές εργασίας, έτσι. Και σε καμία περίπτωση η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα δεν βασίζεται στις περικοπές όλων αυτών που προσπαθούμε να περικόψουμε εδώ. Αλλά πέραν αυτού, το καταπληκτικό είναι ότι στις αγγλοσαξονικές χώρες, στο αγγλοσαξονικό μοντέλο, υποτίθεται ότι το θαύμα βασιζόταν στην απορρίθμιση της αγοράς κεφαλαίων, της κεφαλαιογοράς, του χρηματοπιστωτικού συστήματος που έφερε τα προβλήματα που έφερε, και της αγοράς εργασίας, που βεβαίως ήταν απαραίτητη για να δημιουργηθεί το θαύμα των χρηματοπιστωτικών. Γιατί ο λόγος για τον οποίο κατάφερε να αντλεί κεφάλαια από τον υπόλοιπο κόσμο η Αμερική και η Αγγλία, η Wall Street και το Λονδίνο ήταν σε κάποιο βαθμό, όχι απόλυτα, και όχι μόνο με αυτό, αλλά σε κάποιο βαθμό, σημαντικό βαθμό, το γεγονός ότι το κόστος της εργασίας σε αυτές τις χώρες μειωνόταν. Έτσι, αυτό σήμαινε ότι μειωνόταν το κόστος και συνεπώς ήταν πιο ελκυστικό για το κεφάλαιο. Γιατί, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί μειωνόταν το κόστος για foreign direct investment, για άμεσες επενδύσεις, αλλά μειωνόταν και ο πληθωρισμός, οπότε ο πληθωρισμός στην Αμερική ήταν χαμηλότερος από ό,τι ήταν στην Ευρώπη. Οπότε όταν έχει χρήματα, τα στέλνεις εκεί που έχει λιγότερο πληθωρισμό. Έτσι. Παράλληλα, αυτή η μείωση των μισθών στην Αμερική, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή στην Αμερική, ξέρετε, αυτή τη στιγμή, το 2007, πριν ξεσπάσει η κρίση, ο μέσος μισθός στην Αμερική ήταν στο επίπεδο του 1972. Δεν κατάφερε να φτάσει στο επίπεδο του 1975 ο μισθός στην Αμερική μέχρι το 2007, παρόλο τη μεγάλη, την τεράστια αύξηση του εισοδήματος στην Αμερική. Ανισότητες. Ελαστικές αγορές. Κατάργηση οποιασδήποτε προστασία της εργασίας. Αυτό τι έκανε. Ανάγκασε τους εργαζόμενους για να μπορέσουν να επιβιώσουν σε μια αγορά η οποία κατακλείζεται από νέα αγαθά, να δανείζεται. Αυτός ο δανεισμός που προέρχεται από τη Wall Street ενίσχυσε το financial engineering, έτσι. Και ενίσχυσε τελικά τη φούσκα η οποία μετά έσκασε. Σκάει από τη φούσκα. Και αρχίζει μια ολόκληρη φιλολογία. Η οποία δεν απέδωσε βέβαια, αλλά έγινε. Υπήρξε, συζητήθηκε για το πώς πρέπει να επαναρρυθμιστούν οι αγορές κεφαλαίων. Έτσι. Πρέπει να υπάρξει καινούριο regulation. Για την αγορά εργασίας είναι το ίδιο τροπάρι όμως. Το προσέξτε αυτό. Έχουμε δύο αγορές οι οποίες απορριθμίστηκαν και δημιούργησαν το πρόβλημα. Γιατί να επαναρρυθμιστεί μόνο η μία. Ο λόγος είναι ότι έπρεπε κάπως να εξαγοράσουν την ανοχή των πολιτών όταν τους είχαν δώσει μόνο τις 13. Εντάξει. Βέβαια αυτό ξεχάστηκε. Γιατί η ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος δεν έγινε και δεν θα γίνει. Στην αγορά εργασίας συνεχίζουν το ίδιο πράγμα. Το ίδιο παραμύθι. Χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους, όχι επειδή είναι ανόητοι, αλλά επειδή δεν τους συμφέρει, το γεγονός ότι όσο μειώνεις την προστασία της εργασίας και όσο μειώνεις, ιδίως εν καιρό κρίσης, τους μισθούς, δημιουργείς προβλήματα στη ζήτηση. Αυτό το γνωρίζουν, αλλά μακάρι η αριστερά να είχε την ίδια στόχοπροσύλωση που έχει ολόκληρο το σύστημα υποστήριξης ιδεολογικής των συμφερόντων του χρηματοπιστωτικού και πτωχοτραπεζικού κεφαλαίου. Να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα και στο πρώτο και τη Γιάννη, το οποίο μόλι την είχε δεν το απάντησε. Για το Μάιο του 2010. Γιατί το ερώτημα είναι δηλαδή τι να κάνουμε. Αυτό είναι το ερώτημα. Τι να κάνουμε. Το ερώτημα και του Γιάννη ήταν το Μάιο, δεν χρειαζόμασταν να πάρουμε το μνημόνιο. Θα τα απαντήσω παράλληλα, αν τα καταφέρω. Όσο αφορά το τι έγινε το Μάιο του 2010. Καταρχήν, το ότι το αφήσαμε να τραβήξει μέχρι το Μάιο του 2010, όταν ορίζαμε από το Δεκέμβριο του 2009, είναι από μόνο το πρόβλημα.
τελευταία στιγμή κάνεις απελπισμένες κινήσεις. Δεύτερον, εγώ είχα επιχειρηματολογήσει από το Φεβρουάριο του 2010 ότι σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση δεν έπρεπε να αποδεχτεί ένα τέτοιο δάνειο. Σε καμία περίπτωση. Το πρόβλημα του insolvency, της πτώχευσης, δεν λύνεται με ακριβά δάνεια. Θα πεις και τι να κάνουμε. Οι μισθοί και οι συντάξεις. Εγώ νομίζω ότι. Σκεφτείτε, πού βρισκόμαστε τώρα ως Ευρώπη. Σε χειρότερη θέση από ό,τι βρισκόμασταν τότε. Ουσιαστικά, αποδεχόμενοι αυτή τη συμφωνία, κάναμε κακό στην Ευρώπη όλοι. Εγώ δεν το βλέπω Ελλάδα εναντίον Γερμανίας, Ελλάδα εναντίον Βόρειας Ευρώπης. Το βλέπω ως Ευρώπη. Κάναμε κακό στην Ευρώπη αποδεχόμενοι αυτό. Θα μου πείτε, και αν λέγαμε όχι, να σας πω τι θα γίνω. Καταρχήν να σας θυμίσω πώς πήραμε το δάνειο, έτσι, το Μάιο του 2010. Δύο τηλεφωνήματα. Ένα από τον Γκάιντνερ και ένα από τον Μπερνάνκη, στην κυρία Μέρκελ. Τι είναι αυτά που κάνεις, βρε. Έχει σταματήσει, έχει παγώσει η αγορά ομολόγων. Από προχθές το πρωί. Ή κουνιάσαι τώρα, ή καταλαβαίνουμε όλοι μαζί. Αυτό είναι. Λοιπόν, αν τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, τον Ιανουάριο του 2010, ο Πρωθυπουργός είχε πάει σε μια σύνοδο περιοχής και είχε πει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω μια ανακοίνωση. Είμαι Πρωθυπουργός 5-6 μήνες. Μόλις πριν από μερικές εβδομάδες συμπληρώσαμε τη δική μας απογραφή, πείτε το όπως θέλετε, και βλέπουμε ποια είναι η πραγματική κατάσταση. Και η πραγματική κατάσταση είναι τραγική. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουμε στις αποπληρωμές των δανείων μας. Ξέρω ότι υπάρχει μια συνέχεια του ελληνικού κράτους. Δεν είμαι εγώ ανεύθυνος για αυτά που κάνανε οι προηγούμενοι συνέδριοι κυβερνήσεις, αλλά παράλληλα έχω και μια ευθύνη απέναντι στο λαό μου και απέναντι στους δικούς σας τους λαούς, στους λαούς της Ευρώπης, να σας πω την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι πτωχεύσαμε. Εγώ την επόμενη Δευτέρα το πρωί θα κάνω μια συνέντευξη τύπου, σας το λέω τώρα, το ξέρετε, με την οποία θα καλέσω, όχι φεύγουμε από δραχμές και τέτοια, όχι. Θα ανακοινώσω ότι δεν βγαίνουμε να ξανακάνουμε απολυμμένες των δανείων μας. Και θα καλέσω τους πιστωτές μας να έρθουν να συζητήσουμε. Στάση δηλαδή. Στάση. Στάση και όμως. Μα δεν γίνεται αυτό στην Ευρωζώνη. Γιατί δεν γίνεται. Να πτωχεύσει η χώρα. Όχι, δεν σου πάνε πτωχεύσει. Οπότε θα ανακοινώσει στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ότι εγώ τη Δευτέρα κάνω αυτή τη συνέντευξη τύπου. Έτσι. Γιατί δεν έχω πληρώσει. Παρά δεν γίνεται να γίνει στάση πληρώμα, δεν έχω πληρώσει, δεν έχω πληρώσει. Και το τελευταίο πράγμα που θα έλεγα πριν κάτσω. Αν έχετε καμία ιδέα για το πώς θα μπορούσαμε να το λύσουμε το πρόβλημα, να μην γίνει αυτό, είναι μόνο αυτή. Αλλά η ιδέα που να μην μου δίνει ρευστότητα, αλλά να μου λύνει το πρόβλημα του solvency. Έτσι. Γιατί οι δάνεια τα οποία θα μου μεγαλώσουν το πρόβλημα και θα το μεταθέσουν στο μέλλον, συμπαρασύροντας λόγω από το ευρώ μαζί, εγώ δεν παίρνω. Ναι, αλλά αυτό ήταν θεσμικό το πρόβλημα και κάτι. Δεν είναι καθόλου θεσμικό αυτό το πρόβλημα, είναι καθαρά πολιτικό. Ο πατέρας θα το κάνει. Ναι, αλλά κανένας δεν ήθελε. Πατέρας το... Από τους Ευρωπαίους κανένας δεν ήθελε να το κάνει τότε. Γιάννη μου. Ανάγκα και οι θεοί πείθονται. Εάν έκανε αυτή την ανακοίνωση, μέχρι το τέλος της συνόδου θα τον είχαν πιάσει και θα του είχαν πει πράγματα που δεν του είπαν ποτέ. Με άλλα λόγια. Και να μην του το είχαν πει. Και να διέρευε αυτό, θα έπαιρνε ο Ομπάμα τηλέφωνο τους υπόλοιπους Ευρωπαίους και τους έλεγε τι κάνετε βρε. Και το αποτέλεσμα ποιο θα ήταν. Θα ήταν η αναδόμηση ολόκληρης της Ευρωζώνης. Γιατί ο μόνος τρόπος να σου λύσει εσένα το πρόβλημα της φερεγγιότητας, όχι της ρευστότητας, την ώρα που και οι υπόλοιποι έχουν πρόβλημα, είναι να γίνει, για παράδειγμα, η έκθεση προβολόγου. Άμα τους έλεγε, αν δεν υπάρχει μια ενοποίηση σε κάποιο βαθμό του χρέους, εγώ δεν προχωρώ σε ένα συντανισμό. Κρεμάστε με, δεν θα προχωρήσω. Τι παραπεί, δεν προβλέπετε από τις συνθήκες. Δεν προβλέπετε, εγώ θα το κάνω. Τι κόψτε το λαιμό σας. Και κάθετε. Μέσα σε 24 ώρες η Ευρώπη θα έχει αλλάξει. Δεν θα τολμούσαν σε καμία περίπτωση. Μου λένε κάποιοι με αυτό που ζητούν, γιατί αυτό το λέω και σήμερα. Λέω σήμερα, και το έχω γράψει σε ένα κτίριο που επιστολή στον Παπανδρέου πριν από μερικές μέρες κτλ. Κατέβασε την πλατεία συντάγματος για την ακρίβεια, του είπα, συμμετοχική δημοκρατία δεν θες. Να του, και από το ποδήλατο μάλιστα. Και πες στον κόσμο ότι εγώ δάνεια δεν θα πάρω. Για τον άψο λόγο δεν μπορώ να το αποπληρώσω. Και θα κοίταζα τον Γερμανό φορολογούμενο στο πρόσωπο και στα μάτια και θα του έλεγα εγώ δεν θα πάρω δάνεια από σένα. Τα οποία θα καταστρέψουν και εσένα και εμένα. Και δεν θα έλεγα τίποτα άλλο. Όπως λέγεται ο Ντεγκόλ, ένας ηγέτης δεν ζητάει ποτέ. Ξέρει να λέει όχι. Και να κάθεται. Και να περιμένει εξελίξεις να αλλάξουν τον κόσμο. Σε μια τέτοια κρίση. Τι θα κάνει. Μου λένε διάφοροι, αυτό που λες είναι μπλόφα.
Είναι, ζητάς από τον Πρωθυπουργό να κάνει μια πλόφα. Εντάξει, επειδή ξέρω που θέλει η Απεγνίων, γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι πλόφα. Γιατί η πλόφα τι είναι, είναι να πεις ψέματα. Η πλόφα είναι να πεις ψέματα. Είναι να κάνεις ότι έχεις χαρτί καιρό και να μην έχεις. Έτσι δεν είναι. Η πλόφα εξορισμού είναι ένα ψέμα. Το οποίο μπορεί να πιάσει, μπορεί να μην πιάσει. Το να πεις την αλήθεια δεν είναι πλόφα. Το να πεις ότι εγώ έχω πτωχεύσει. Τι να κάνω, πτώχευσα. Τι σημαίνει πτώχευσα, υπάρχει λογισμός, λογιστικός. Έτσι. Όταν το equity μου είναι αρνητικό. Έχω πτωχεύσει. Έτσι δεν είναι. Δεν χρειάζεται να. Δεν είναι πολιτική κίνηση αυτή. Είναι μια αλήθεια. Γιατί είναι πλόφα το να πει την αλήθεια του Πρωθυπουργού στους εταίρους του. Όταν αυτή η αλήθεια τους απελευθερώνει από την ανοησία τους. Ή στην εταιρική ανάλυση, Γιάννη, αν δεν τους απελευθερώσει από την ανοησία τους και δεν κινηθούν να κάνουν κάτι, θα καταρρεύσει το ευρώ. Θα φύγουν αυτοί από το ευρώ, όπως είπα και εμείς. Ας φύγουν, τελειώνουμε. Γιατί αν φύγουν εκείνοι από το ευρώ, μπορούμε να έχουμε δικό μας νόμισμα. Ή να φτιάξουμε ένα κοινό νόμισμα με τους υπόλοιπους πτωχευμένους. Να κάνω μια ερώτηση. Μια ερώτηση. Επειδή έχεις ρωτήσει, να ρωτήσεις. Δεν έχω ρωτήσει. Να ρωτήσει κάποιος άλλος. Δεν έχω ρωτήσει όμως. Δεν έχω ρωτήσει. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Να ρωτήσω ο κύριος και να κλείνουμε σιγά-σιγά. Κοίτα, ρε. Ότι η βασική αιτία του προβλήματος της Αμαζόνης είναι η μη ανταγωνιστικότητά της προς οικονομίες άλλων χωρών σε άλλες υπήρες. Ασία, Λατινική Αμερική κτλ. Γι' αυτό έχω κόψει τη συνδρομή μου στο New Left Review, καταλάβατε. Γι' αυτό κάνω. Όχι, δεν υπάρχει τελείως. Ο λόγος για τον οποίο. Θα κλείσω με αυτό το ερώτημα, γιατί έχει περάσει η ώρα. Και είμαι από τις 7.30 το πρωί. Λοιπόν. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ανταγωνιστικό της Ευρωζώνης. Η Ευρωζώνη έχει ένα μεγάλο πρόβλημα τώρα με την κρίση. Πρόβλημα επενδύσεων. Που την κάνει να πηγαίνει πίσω σε σχέση με την Κίνα, σε σχέση με την Ινδία, ακόμα και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά το πρόβλημα της Ευρωζώνης είναι το ευρώ. Είναι ένα άκρως προβληματικό μόρφωμα. Εγώ ήμουν εναντίον της εισόδου στο ευρώ. Αλλά τώρα που είμαστε στο ευρώ, είναι καταστροφή η κατάργησή του. Και αυτό τώρα είμαι υπέρ της αναδόμησης του και της βελτίωσής του. Αλλά γιατί είναι προβληματικό, να σας το πω πάρα πολύ απλά. Έστω ότι εγώ είμαι υπήρικο και έχω ένα. Μεγάλο ποσό ισπανικών και ένα μεγάλο ποσό βρετανικών μετοχών. Μετοχών, ομολόγων. Και βλέπω ότι και η Ισπανία και η Βρετανία δεν τα πάνε καλά και θέλω να τους πουλήσω. Και τους πουλάω. Τι αντίκτυπο θα έχει στη Βρετανία και τι αντίκτυπο θα έχει στην Ισπανία. Για να σας πείσω ότι το πρόβλημα είναι το ευρώ. Λοιπόν, όταν θα πουλήσω τις Βρετανικές, τα Βρετανικά ομόλογα, έτσι, θα πάρω στερλίνες. Τις οποίες θα τις κάνω ένα εκ των δύο. Εκ των εξής πραγμάτων. Ή θα τις επανατοποθετήσω σε χαρτιά βρετανικά, μετοχές, μπλα, ή θα αγοράσω αγαθά, ακίνητα. Τέλος πάντων, θα τα ξαναβάλω στην βρετανική οικονομία, ή θα τα βγάλω από την βρετανική οικονομία, θα τα μετατρέψω σε γιέν, σε δολάρια, σε ευρώ κτλ. Για να τα πάω κάπου αλλού. Στη δεύτερη περίπτωση, πάλι θα έχω κατά κάποιο τρόπο θα υπάρχει ένα αμορτισέρ που θα λειτουργήσει υπέρ της βρετανικής οικονομίας, γιατί αυτή η μετατροπή των στερλινών σε γεν, θα ρίξει την ισοτιμία της στερλίνας, θα αυξήσει τις εξαγωγές της Βρετανίας και θα μειώσει τις εισαγωγές της. Έτσι. Πάμε στην Ισπανία. Έχω πουλήσει και ένα κομμάτι, εγώ το πίμικο, έχω πουλήσει ένα μεγάλο κομμάτι ισπανικών ομολόγων. Παίρνω ευρώ. Το πάω στη Γερμανία και αγοράζω γερμανικά ομόλογα. Κανένα όφελος για την Ισπανία. Απώλεια ενέργειας, κανένα μορτισέρ. Αυτό γιατί ξέρετε, εξηγεί το λόγο για τον οποίο αυτή τη στιγμή η Ισπανία έχει χαμηλότερο χρέος από τη Βρετανία. Αυτό που μου μιλάμε. Χαμηλότερο έλλειμμα από τη Βρετανία, το ίδιο, την ίδια ανάπτυξη μηδενική και έχει 2% spread με τη Βρετανία. Η Βρετανία διδανίζεται 2% λιγότερο από την Ισπανία. Γιατί είναι προβληματικό το ευρώ. Δεν υπάρχει ένας μηχανισμός ανακύκλωσης πληρωμάτων, είναι σχεδιασμένο μονόπαδα. Και τι συνέβη, το 2008 έγινε μια τεράστια παγκόσμια κρίση όπως είπαμε πριν, και αυτό άρχισε να σπάει. Γιατί δεν ήταν σαν να έχει ένα πλοίο που είναι φτιαγμένο για το ποτάμι και να το ρίξει στον Ειρηνικό ωκεανό. Όσο έχει είναι μία θα πλέει, και με το που θα αρχίσει η φουσκοθαλασσιά θα αρχίσει να βουλιάζει. Λοιπόν, είτε το ρίχνει και το πα και το πάτο, ή το αναδομεί. Η Γερμανία και οι κυβερνήσει μα δεν θέλουν να το αναδομήσουν, προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα με δάνεια. Όταν είναι με μερεμέτια, όταν είναι θέμα, αρχίζει στατικό. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Συνάδελφοι, να εντάξει, δεν τελειώνουν οι ερωτήσεις και νομίζω ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία, εμείς το χρεωνόμαστε αυτό, να ξανακάνουμε κι άλλη τέτοιου είδους συζήτηση. Να ευχαριστήσουμε τον ομιλητή, νομίζω ότι... Και να κρατήσουμε ένα πράγμα, αυτό που είπε, ότι από το 2008 ο κόσμος θα είναι πολύ διαφορετικός και νομίζω ότι η οικονομία δεν είναι μονόπολη, το παιχνίδι της μονόπολης, έχει να κάνει με την κοινωνία. Η κοινωνία έχει δείξει δείγματα γραφής στο τελευταίο διάστημα αισιόδοξα. Ας μείνουμε σε αυτό και νομίζω ότι μας ξαναδοθεί ξανά η ευκαιρία να τα ξανακουβεντιάσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.